κύριοι, καλό σας απόγευμα και από εμένα. Παρακολουθήσατε τη μαραθώνια σύνδεση με τους πολύ καλούς συναδέλφους Λάμπρο Παναγιώτου, Πέτρο Σιδερέα, Σωτήρη Σκουλούδη και Θανάση Μιλωνά, που βρέθηκαν στο Πολυτεχνείο, βρέθηκαν στη διαδήλωση και στην φετινή επέτειο που κλείνει 40 χρόνια. 40 χρόνια λοιπόν από το Πολυτεχνείο, 40 χρόνια μετά. Και οι μνήμες αναβιώνουν πολύ περισσότερο σήμερα, καθώς ίσως τα μηνύματα ψωμί, παιδεία, ελευθερία να μοιάζουν να είναι πιο επικαιροποιημένα από ποτέ. Γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε εμείς εδώ πέρα, για να σας κάνουμε ένα αφιέρωμα, να σας θυμίσουμε τι ακριβώς έγινε, να αναβιώσουμε αυτές τις στιγμές που έμελε να σημαδεύσουν τη μεταπολιτευτική ιστορία της Ελλάδας. Πώς όμως ξεκίνησε όλο αυτό, πώς ανήλθε στην εξουσία η Χούντα που έμελε να κυβερνήσει για 7 χρόνια, τα 7 απέτρινα χρόνια για την Ελλάδα. Ας δούμε το βίντεο. Παρακαλώ. Η χώρα διήρχετο μίαν κρίσιν, αναζητούσα διέξοδον εξ ενός πολιτικού αδιεξόδου εις το οποίον είχε εισέλθει. Οι Έλληνες και κατά ιστορική παράδοση αλλά και κατά την βασική κοινωνική αντίληψη και αγωγή δεν είναι ποτέ ευεπίφοροι προς τον κομμουνισμό. Διότι ο κομμουνισμός δεν δύναται να έχει ουδέν σημείων κοινών με τον ελληνοχριστιανισμό που αποτελεί την βάση της διαπαιδαγωγήσεως των Ελλήνων κατά των δρόμων της ιστορίας των. Προ αυτής της καταστάσεως, ο εθνικός στρατός, εένοπλη δυνάμεις της χώρας, η μόνη ουδετέρα εις των χώρων του πολιτικού κατασπαραγμού δύναμης η οποία υπήρχε έκρινεν ότι όφιλε να παρέμβει για να αποτρέψει τον δρόμον προς τον Κρυμνόν. Η σωτηρία της πατρίδος. Αυτή ήταν η δικαιολογία του Παπαδόπουλου και της παρέας του για το στρατιωτικό πραξικόπημα τον Απρίλιο του 67. Όμως δεν έσωσαν την πατρίδα, αλλά αντίθετα, πλήγωσαν βαθιά το κορμί του ελληνισμού στην Κύπρο. Οι περισσότεροι από τους Απριλιανούς σωτήρες ήσαν μέλη του ΙΔΕΑ, της ακροδεξιάς οργάνωσης στο στρατό που έλεγχε τα πράγματα στην Ελλάδα από τη δεκαετία κιόλας του 40. Λένε ότι από κάποιας εποχής ήσασταν μέλος μιας οργανώσεως ΙΔΕΑ. Είναι αληθές αυτό ή όχι? Στον ΙΔΕΑ ήμουν μέλος. Από πότε αν επιτρέπετε? Ο ΙΔΕΑ ήξερε να πείστε κύριε... Όχι, εσείς από πότε είστε μέλος του ΙΔΕΑ? Πρέπει να είμαι από το 45. 45. Μάλιστα. Το πυρήν άρχισε στη Μέση Ανατολή. Μέση Ανατολή 1942. Οι Γερμανοί με το Ρόμελ προχωρούν βαθιά μέσα στην Αίγυπτο και απειλούν τα πετρέλαια. Μια κρίσιμη ώρα για τους Εγγλέζους που ρίχνουν στη μάχη όλες τους τις εφεδρίες. Όλες εκτός από τις ελληνικές. Ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, υπουργός στρατιωτικών τότε, μάταια θα προσπαθεί να πείσει τους Εγγλέζους ότι και οι Έλληνες έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη συμμαχική προσπάθεια. Οι Άγγλοι αρνούνται κατηγορηματικά. Τον ελληνικό στρατό Μέσης Ανατολής τον θέλουν για αργότερα. Τον θέλουν για τον εμφύλιο σπαραγμό που ξέρουν ότι θα γίνει στην Ελλάδα μετά την απελευθέρωση. Έτσι, ο ελληνικός στρατός θα παίζει πόλεμο στη Μέση Ανατολή και θα προετοιμάζεται για την αδελφοκτόνα σφαγή που έρχεται. Και για να ελέγχουν την κατάσταση, οι Εγγλέζοι οργανώνουν τον ΙΔΕΑ, τον Ιερό Δεσμό Ελλήνων Αξιωματικών, πιστό όργανο δικό τους και του βασιλιά. Του βασιλιά Γεώργιου, που κινείται δραστήρια ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Λονδίνο, παζαρεύοντας την επιστροφή στο θρόνο του. Και όταν οι Έλληνες σκοτώνονταν πάνω στα βουνά, αυτός σκότωνε την ώρα του
παρακολουθώντας το αγαπημένο του σπορ, το ποδόσφαιρο. Οι Εγγλέζοι θα φέρουν πράγματι πίσω το βασιλιά. Έστω και αν χρειαστεί να βομβαρδίζουν για μέρες την Αθήνα, τον τραγικό εκείνο Δεκέμβρη του 44. Έστω και αν χρειαστεί αγωνιστές του ΕΑΜ να σκοτώνονται και, ίσως χειρότερο ακόμη, να εξευτελίζονται από ταγματασφαλίτες ντυμένους με κατοχικές στολές. Έτσι μάθαμε πάλι να αγαπάμε τους βασιλιάδες που οι Εγγλέζοι έφεραν πίσω το Σεπτέμβρη του 46. Τότε που Άγγλοι και Αμερικανοί πολεμούσαν κρυφά για το ποιος θα κυδαιμονεύει την Ελλάδα. Ο Γεώργιος ήταν φανατικά αγγλόφιλος. Ο Παύλος και η Γερμανίδα γυναίκα του, η Φρυδερίκη, κοίταζαν όμως προς την Ουάσιγκτον. Όταν λοιπόν πέθανε αναπάντεχα ο Γεώργιος τον Απρίλιο του 47, έμειναν πίσω πολλά ερωτηματικά για το θάνατό του. Όσο ζούσε και βασίλευε, είχε μια διακριτικότητα στις επεμβάσεις του. Παρ' όλα αυτά, πολλοί κλάψαν το θάνατό του, ίσως γιατί προέβλεπαν τι θα επακολουθήσει. Στις αρχές του 47, οι Αμερικανοί κέρδισαν την Ελλάδα και οι νέοι βασιλιάδες, ο Παύλος και η Φρυδερίκη, κλήθηκαν στην Ουάσιγκτον. And I'm very excited to be here today. My husband has made a lot of propaganda for you all these years, and I'm very glad to be able to be with him on this trip. Η Αμερική θα σταματήσει τους κόκκινους στην Ελλάδα, δήλωνε κατηγορηματικά στο Κογκρέσο ο τότε Αμερικανός πρόεδρος Χάρι Τρούμεν στις 12 Μάρτη του 47. Και όχι μόνο τους κόκκινους, αλλά και τους πράσινους, τους κίτρινους, όλους τέλος πάντων που δεν είχαν ένα βαθύ μπλε χρώμα. Αυτά στην Ουάσιγκτον. Ενώ εδώ, στο Φάλιρο, τα αμερικανικά αεροπλάνα σηκώνονται χωρίς διακριτικά. Μια σύντομη προσγείωση μετά στην Ελευσίνα, τόσο όσο χρειάζεται για να περαστούν πάνω τους τα ελληνικά χρώματα και μετά γραμμή για όπου Έλληνες σκοτώνουν άλλους Έλληνες. Ποια αλήθεια πιλοτάριζαν τα αεροπλάνα? Ήσαν πάντοτε Έλληνες ή μήπως υπήρχαν και Αμερικανοί πιλότοι που όργωναν με ατσάλι, αίμα και θάνατο την ελληνική γη? Ένα ακόμη αναπάντητο ερώτημα για τη μέχρι τώρα άγραφη ιστορία του τόπου μας. Οι Αμερικανοί πάντως νίκησαν, εξόντωσαν όλους τους κόκκινους στην Ελλάδα, άντρες, παιδιά, γυναίκες, και εδώ στη Θεσσαλονίκη τους περιφέρουν σαν ζώα στους δρόμους, προς γνώση και συμμόρφωση όλων μας. Αυτοί είναι οι νικημένοι του εμφύλιου σπαραγμού. Και αυτοί εδώ οι νικητές, η Φρυδερίκη, ο Παύλος και πίσω τους ο ήρωας του εμφύλιου, ο στρατάρχης Παπάγος. Αρχές του 50, μεγάλο κοσμικό γεγονός, πρεμιέρα μιας καουμπόικης ταινίας. Ναι, έτσι ήταν τα πράγματα στη δεκαετία του 50. Δεν αρκούσε να γίνουμε απλά αμερικανόφιλοι. Έπρεπε να μάθουμε να μισούμε κάθε τι που είχε μια κάποια κόκκινη απόχρωση, όπως οι κακοί ερυθρόδερμοι, ας πούμε. Έπρεπε να μάθουμε να ζούμε και να σκεφτόμαστε αμερικανικά. Και αφού λοιπόν εξοντώθηκαν όλοι οι ερυθρόδερμοι και στην Αμερική και στην Ελλάδα, ήρθε μετά η ώρα των κυτρινόδερμων και πρώτα-πρώτα στην Κορέα, όπου και εμείς αναγκαστικά στείλαμε στρατό και αφήσαμε εκεί 187 νεκρούς. Εν αντιθέσει προς άλλους διεθνείς οργανισμούς, η οργάνωση της Βορειοατλαντικής Συνθήκης περιλαμβάνει κράτη τα οποία πράγματι αποτελούν μία νομονοούσαν κοινότητα, διότι πιστεύουν ακραδάντως εις τα ιδανικά της ελευθερίας και της ειρήνης, και διότι ίστανται εις την διεθνή κονίστρα ως μία συνδεταγμένη φάλανξ υπό την αυτή σημαία, ετοίμη να αγωνιστεί εάν παραστεί ανάγκη εναντίον πάσης αποπείρας βιαίας υποταγής των ελευθέρων λαών οι συστήματα διαβιώσεως και διοικήσεως αντίθετα προς συνθέλησή του. Ο ελληνικός λαός δύναται να είναι βέβαιος ότι η Ατλαντική κοινότης, στην οποία ανήκει, επαγρυπνεί επί των ελευθεριών του κατά τρόπον αποκλείοντα πάντα εθνιασμών. Κι όμως μας ευνηδίασαν οι σύμμαχοί μας του ΝΑΤΟ το Σεπτέμβρη του 55, όταν επέτρεψαν ή έστω αδιαφόρησαν
για το ξερίζωμα του ελληνισμού από την Κωνσταντινούπολη. Δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες πάλι. Μια νέα μικρασιατική καταστροφή. Και οι σύμμαχοί μας απλοί παρατηρητές, όπως τότε. Μέρες μετά την καταστροφή στην πόλη, ο Παπάγος πέθανε. Όχι βέβαια από τύψη συνείδησης. Τον Παπάγο διαδέχεται με βασιλική επιλογή ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Από τότε αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα εθνική καταστροφή. Αυτή τη φορά στην Κύπρο, που κυριολεκτικά βράζει. Οι Άγγλοι θέλουν μια αποικία κοντά στα πετρέλαια της Μέσης Ανατολής. Οι Ελληνοκύπροι ζητούν αυτοδιάθεση και ένωση με την Ελλάδα. Οι Αμερικανοί καιροφυλακτούν και οι Τούρκοι καραδοκούν. Οι οδομαχίες ανάμεσα στην Κυπριακή νεολαία και στους Άγγλους στρατιώτες, οι συλλήψεις και οι εκτελέσεις πατριωτών ξεσηκώνουν την Αθήνα. Τα γεγονότα της Κύπρου θα έχουν για την Ελλάδα και μια άλλη σημαντική παράμετρο. Για πρώτη φορά μετά τον εμφύλιο, ο λαός βγαίνει πάλι στους δρόμους αψηφώντας το αστυνομικό κράτος της δεξιάς. Το κράτος πανικοβάλλεται και οργανώνει το παρακράτος. Γεωργάκης Βασίλειος. Γεννηθής εις Θεσσαλονίκη το 1940. Μέλος της Αντικομμουνιστικής Σταυροφορίας Ελλάδος. Μαριάνος Γεώργιος. Γεννηθής εις Πάρον το 1929. Το ίδιο. Δελτίο οδηγιών από το Α2 του στρατού και υποχρεώσεις μελών. Σαν τα μανιτάρια φύτρωναν τότε παρακρατικές οργανώσεις όπως η ΝΟΑ, η Ναζιστική Οργάνωση Αθήνας που θαύμαζε το Χίτλερ και ζητούσε το θάνατο των κομμουνιστών και των Εβραίων. Παρακολούθηση υπόπτων, εκφοβισμός δημοκρατικών, οργάνωση αντισυγκεντρώσεων, ξυλοδαρμοί. Αυτά και άλλα αναλάμβαναν οι παρακρατικοί. Άτομα συνήθως του σκηνιού και του παλουκιού που λέμε. Πότε ακριβώς ξέφυγε ο έλεγχος του παρακράτους από τους δημιουργούς του, κανείς δεν ξέρει. Και πώς να μην ξεφύγει όταν το κράτος στρατολογούσε άτομα σαν τον Σπύρο Κοτζαμάνη, παθιασμένο εθνικόφρονα και γνωστό τραμπούκο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ή τον άλλο πάλι, τον παιδεραστή Μανώλη Εμμανουηλίδη. Απλά και μόνο για να κρατά η δεξιά την εξουσία. Ο Εμμανουηλίδης και ο Κοτζαμάνης θα δολοφονήσουν στις 22 Μάη του 1963 στη Θεσσαλονίκη τον Γρηγόρη Λαμπράκη, τον γνωστό βουλευτή της Ειρήνης. Προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε τον κομμουνισμό με ολίγους αλίτας, θα παραδεχτεί αργότερα ο Παναγιώτης Κανελόπουλος και ο Γιώργιος Παπανδρέου θα καταγγείλει. Ακούσατε, ακούσατε από αυτήν την αθέμητον συνεργασία τμήματων ασφαλείας και παρακρατικών καθαρμάτων προέκυψε το έγκλημα της Θεσσαλονίκης. '99 ώρες κράτησε ο αγώνας του Λαμπράκη με το θάνατο, αλλά τελικά νικήθηκε. Στις 28 του Μάη του 1963 έγινε η κηδεία του Λαμπράκη, αλλά ο αγώνας του δικαιώθηκε. Η σχέση του παρακράτους με το κράτος της δεξιάς είναι πια γεγονός. Το Υπουργείο Προεδρίας, ο στρατός, τα σώματα ασφαλείας, όλοι συνεργάζονταν με τους παρακρατικούς. Το δεύτερο πάντως μεγάλο θύμα του παρακράτους θα είναι ο τότε πρωθυπουργός Καραμανλής, που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει και την εξουσία και την Ελλάδα. Λαέ των Αθηνών! Λαέ των Αθηνών! Λαέ των Αθηνών! Ενικήσαμε! Ενίκησεν ο ανέρδοτος αγών. Ζήτω η δημοκρατία.
Ακόμη και οι κακές από παλιά σχέσεις ανάμεσα στον Παπανδρέου και στο Παλάτι είχαν αισθητά βελτιωθεί ήδη από τις προηγούμενες εκλογές, το Νοέμβρη του 1963. Την εποχή εκείνη έγινε και η τελευταία επίσκεψη του βασιλιά Παύλου στην Ελληνική Βουλή. Βαριά άρρωστος από τότε, ο Παύλος θα ζήσει λίγους ακόμη μήνες μόνο. Στις 13 του Μάρτη του 1964 έγινε η κηδεία του Παύλου στην Αθήνα με μεγάλη συμμετοχή λαού. Ακόμη μεγαλύτερη όμως ήταν η συμμετοχή των επισήμων. 7 βασιλιάδες, 3 πρώην βασιλιάδες, 3 μνηστήρες θρόνων, 40 πρίγκιπες και δούκες συνόδευσαν τον Παύλο στην τελευταία κατοικία του. Βασιλιάς της Ελλάδας τώρα πια είναι ο Κωνσταντίνος, που καθώς ορίζει το εγκόλπιο επιβίωσης μιας μοναρχίας, έπρεπε να παντρευτεί το συντομότερο και να βγάλει διάδοχο. Εκλεκτή της καρδιάς του, μετά από προξενιό βέβαια, η πριγκίπισσα Άννα Μαρία, κόρη του βασιλιά της Δανίας. Απλή και καταδεκτική, αφού άλλωστε ήταν Σκανδιναβή, η μελλοντική βασίλισσα της Ελλάδας έφερε μια φρεσκάδα μαζί της. Μια νέα και όμορφη βασίλισσα, ένας νέος βασιλιάς και μαζί, μετά από πολλές δεκαετίες, ένας δημοκρατικός πρωθυπουργός. Όλα λοιπόν πήγαιναν κατευχήν στην Ελλάδα. Όχι βέβαια. Τα πρώτα σύννεφα εμφανίστηκαν στη Βουλή τον Απρίλιο του 1964, όταν η κυβέρνηση Παπανδρέου αποφυλάκησε 420 κρατούμενους από την εποχή του εμφύλιου. Δέσμιος τότε της δεξιάς, ο αρχηγός της ΕΡΕ, Παναγιώτης Κανελόπουλος, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εκθέτει σε κίνδυνο την Ελλάδα, ότι είναι δέσμια των κομμουνιστικών ψήφων της ΕΔΑ και του κυρίου Ηλίου, καθώς και για το ότι επετράπει η ελεύθερη μετάδοση της μουσικής του γνωστού μεν συνθέτη, πλην όμως κομμουνιστή βουλευτή, Μίκη Θεοδωράκη. Τον ίδιο εκείνο μήνα, τον Απρίλιο του 1964, δόθηκαν οι πρώτες μαζικές άδειες επιστροφής των λεγόμενων κομμουνιστοσημωρητών. Μια ακόμη απόδειξη για τους δεξιούς ότι ο Παπανδρέου υπονομεύει το έθνος. Όλα αυτά τα φοβερά και τρομερά που έκανε η δημοκρατική κυβέρνηση προβλημάτιζαν τον βασιλιά Κωνσταντίνο. Και όταν ο Παπανδρέου αρνήθηκε να μετονομάσει το στρατό σε βασιλικό στρατό, όπως ήταν τότε βασιλική η αεροπορία και βασιλικό το ναυτικό, ο Κωνσταντίνος άρχισε πια να ανησυχεί στα σοβαρά. Νέος και άπειρος ήταν ο Κωνσταντίνος, μόλις 24 χρονών τότε. Είχε διδαχθεί, σύμφωνα με την επίσημη βιογραφία του, φιλοσοφία του δικαίου, κοινωνιολογία, οικονομικά και θερμοπυρηνική φυσική. Ένα μόνο δεν είχε μάθει: ότι είχε περάσει η εποχή που κυβερνούσαν οι βασιλιάδες. Στα βασιλικά αυτιά φτάναν ακόμα εκείνο τον καιρό και κάποιες φήμες ότι ο Παπανδρέου ετοιμάζεται να στείλει κρυφά μια βαριά εξοπλισμένη ιεραρχία στην Κύπρο. Κρυφά από το Παλάτι, το ΝΑΤΟ και τους Αμερικανούς. Τον Ιούνιο του 1964, ο Παπανδρέου καλείται στην Ουάσιγκτον να δώσει εξηγήσεις για όλα αυτά. Ο πρόεδρος Τζόνσον τον πιέζει να πάρει πίσω τον ελληνικό στρατό από την Κύπρο, να δεχτεί ένα μοίρασμα του νησιού με την Τουρκία και να έχει και μια προσωπική συνάντηση με τον Τούρκο Πρωθυπουργό. Ο Παπανδρέου αρνείται. Δεν εννοώ ποιαν υπηρεσία θα προσέφεραν οι άλλες προσωπικές συναντήσεις. Η ελληνική κυβέρνηση εμπιστεύεται στον Μεσολαβητή και τα πρωτοβουλία. Ο λαός υποδέχεται θριαμβευτικά στο αεροδρόμιο τον Πρωθυπουργό. Δεν είναι μικρό πράγμα να πει κανείς όχι σε έναν Αμερικανό πρόεδρο που εκείνο τον καιρό καίει το Βιετνάμ με βόμβες ναπάλμ. Και στην Κύπρο θα ρηχτούν βόμβες ναπάλμ στις 8 και 9 Αυγούστου του 1964. Όχι βέβαια από Αμερικανούς, αλλά από Τούρκους. Κάποια ασήμαντα επεισόδια θα δώσουν στην Άγκυρα την αφορμή να βομβαρδίζει για ώρες το νησί. Πάνω από 100 είναι νεκροί, αλλά απόβαση
δεν τόλμησαν οι Τούρκοι. Ο ελληνικός στρατός στην Κύπρο αριθμούσε τότε 10 περίπου χιλιάδες άνδρες και αξιωματικούς. Μια πλήρης μεραρχία με δύναμη πυρός ολόκληρου σώματος στρατού. Ο Παπανδρέου είχε δώσει μια λύση στο Κυπριακό, μια λύση όμως που θα τον φέρει σε μετοπική σύγκρουση με τους Αμερικανούς και με τον βασιλιά. Ο αγώνας του ανένδοτου που έριξε τη δεξιά προδόθηκε το καλοκαίρι του 65. Στις 28 Ιούνιου η Ελευθερία, προσωπική εφημερίδα του Κώστα Μητσοτάκη, υιοθετεί κατηγορίες της δεξιάς ότι ο Ανδρέας είναι αρχηγός του Ασπίδα, μιας αριστερής χούντας, και στις 8 Ιούλη ο βασιλιάς κατηγορεί τον Παπανδρέου ότι απεργάζεται την επιβολή δικτατορίας. Δεκάδες δημοκρατικοί αξιωματικοί συλλαμβάνονται και βασανίζονται για να ομολογήσουν κάτι που δεν υπάρχει. Μοχλή της Κεβορίας, ο τότε υπουργός στρατιωτικών Πέτρος Γαρουφαλιάς και ο άνθρωπος για όλες τις δουλειές. Ο στρατηγός Γρίβας, αρχηγός τότε στρατού στην Κύπρο. Στη Βουλή το κλίμα έχει αλλάξει. Η κυβερνητική πλειοψηφία βρίσκεται πίσω από τον Γεώργιο Παπανδρέου. Έτσι τουλάχιστον πιστεύει ο γέρος όταν καταγγέλει τον βασιλιά για παρέμβαση στο έργο της κυβέρνησης. Αναγγέλει επίσης την παρέτηση του Πέτρου Γαρουφαλιά. Ο Παναγιώτης Κανελόπουλος υπεραμείνεται των βασιλικών απόψεων που απαγορεύουν στον πρωθυπουργό της χώρας να αναλάβει και το Υπουργείο Άμυνας. Ο Παπανδρέου δεν ανησυχεί. Η πλειοψηφία που διαθέτει η κυβέρνηση με 171 έδρες είναι αρκετή για να επιβάλλει στο βασιλιά τη συνταγματική επιταγή. Ο βασιλιάς βασιλεύει και ο λαός κυβερνά. Εκείνο που δεν υπολογίζει ο γέρος είναι το ότι δίπλα και πίσω του βρίσκονται οι εφιάλτες της δημοκρατίας, όπως θα τους ονομάσει αργότερα. 15 Ιουλίου του 1965. Η μοιραία μέρα για τη δημοκρατία. Στις 7 το βράδυ ο Γεώργιος Παπανδρέου μπαίνει στο παλάτι. Στις 7 και 13 λεπτά βγαίνει δηλώνοντας: «Αύριο θα υποβάλω εις τον βασιλέα την παρέτηση της κυβερνήσεως». Την ίδια εκείνη ώρα ο Γεώργιος Νόβας, πρόεδρος της Βουλής μέχρι τότε, φεύγει για τα Νάκτορα. Ήταν ο πρώτος βασιλικός πρωθυπουργός. Από το πρωί της άλλης μέρας κιόλας θα αρχίσουν οι διαδηλώσεις. Το σύνθημα «Δημοκρατία, δημοκρατία» καλύπτει πια όλη την Αθήνα. Ενάντια στους διαδηλωτές θα ρίξουν την αστυνομία, ενώ οι στρατιωτικές μονάδες μέσα και γύρω από την Αθήνα βρίσκονται σε επιφυλακή. Όμως ο στρατός δεν θα επέμβει, γιατί τότε οι Αμερικανοί δεν ψάχνουν για δικτάτορες, για πολιτικούς ψάχνουν, που θα ήσαν πρόθυμοι να φέρουν πίσω το στρατό που έστειλε ο Παπανδρέου στην Κύπρο. Οι πρώτοι αποστάτες ήσαν μόνο 14. Όλοι τους δεύτερα νούμερα της Ένωσης Κέντρου, εκτός από τον Νόβα και τον Μητσοτάκη, υπουργό οικονομικών του Παπανδρέου μέχρι χθες. Στην πρώτη βασιλική κυβέρνηση ο Μητσοτάκης θα έχει βαριά καθήκοντα. Σαν υπουργό συντονισμού πια θα αναλάβει να συντονίσει τη σαλαμοποίηση της Ένωσης Κέντρου. Η σαλαμοποίηση δεν πέτυχε στην πρώτη φάση. Όλοι, βουλευτές και στελέχοι του κόμματος, δώσαν παρόν, ίσως τρομαγμένοι από τη διακήρυξη του γέρου πως όποιος στραφεί προς τον Νόβα θα κηρυχτεί προδότης και θα παραδοθεί στο μίσος του λαού. Και μίσησε πραγματικά ο λαός τους προδότες της δημοκρατίας και ξεχύθηκε στους δρόμους. Ένα φουρτουνιασμένο ανθρώπινο ποτάμι,
Στις 5 εκείνου του Αυγούστου, η Βουλή πολιορκείται από την αστυνομία γιατί το βράδυ θα κριθεί με κρυφή ψηφοφορία η τύχη της κυβέρνησης Νόβα. Ο Κανελόπουλος δηλώνει ότι το κόμμα του θα ψηφίσει υπέρ της πρώτης βασιλικής κυβέρνησης και χαρακτηρίζει οχλοκρατία την παρουσία του λαού έξω από τη Βουλή. Βουλευτές της Ένωσης Κέντρου διαμαρτύρονται. Οι μελλοντικοί νεκροθάφτες της δημοκρατίας επιχαίρουν. Η ψηφοφορία αρχίζει ακριβώς τα μεσάνυχτα. Ναι, ψηφίζει ο Κανελόπουλος. Όχι, ο Ανδρέας. Ίσως ο Μαρκεζίνης. Στη μία παρατέταρτο φτάνει και ο γέρος. Πίσω του ο Τσιριμόκος, ο σοσιαλιστής υπουργός της κυβέρνησης του Βουνού. Ο γέρος θα ψηφίσει φανερά. Θα φωνάξει όχι δύο φορές και θα φύγει. Και στους δρόμους ο λαός θα πληρώνει ακριβά το δικό του όχι. Με ξύλο, βία και προβοκάτσιες όπως εδώ. Δείτε προσεκτικά αυτή την επανάληψη. Δύο ανέμελοι περαστικοί έρχονται από αριστερά. Μια ομάδα αστιφυλάκων πέφτει επάνω τους. Ένα όργανο της τάξης ρίχνει το πρώτο χαστούκι και κρύβεται πίσω από άλλους. Μετά πια είναι θέμα εισαγγελέα. Μια καθαρή περίπτωση αντίστασης κατά της αρχής. Ζήτω η εργατική τάξη! Ζήτω η δημοκρατία! Η απεργία που κάναμε να φύγει ο φασισμός και το... και εγκληματίες του αίματος. Ο λαός ψήφισε Παπανδρέου και ο βασιλιάς αλλάζει τη θέληση του λαού. Στο Μονρεπό, στο θερινό ανάκτορο της Κέρκυρας, πέρασαν οι βασιλιάδες μας ολόκληρο το καλοκαίρι του 1965. Μακριά από τη ζέστη, τη σκόνη και τη φασαρία της Αθήνας. Εξάλλου είχαν και μωρό παιδί. Μον ρεπό στα ελληνικά σημαίνει η αναπαυσή μου. Πράγμα που είχε μεγάλη ανάγκη ο βασιλιάς. Να αναπαυθεί και να σκεφτεί τι πρέπει να κάνει. Οι Αμερικανοί πιέζαν για την Κύπρο. Η αποστασία δεν λειτουργούσε. Προς τα τέλη λοιπόν του καλοκαιριού, ο Κωνσταντίνος ζήτησε από τους στρατηγούς του να ξεσκονίσουν εκείνο το σχέδιο έκτακτης ανάγκης, τον Προμηθέα. Το σχέδιο Προμηθέας εδόθη από μένα, καθόν τρόπον σας είπα ότι εδόθη, αλλά φαίνεται ότι είχε δοθεί πριν από μένα άλλος Προμηθέας. Όλα αυτά δείχνουν ότι δεν εφηρμόστη ο Προμηθέας τον οποίον είπα εγώ. Εγώ δεν είπα εφαρμόστε, δεν είπα εφαρμόστε κανένα ειδικόν Προμηθέα, εφαρμόστε Προμηθέα. Ο δε Προμηθέας, ο κανονικός, δεν συμπεριλαμβάνει ούτε σύλληψη προσώπων πολιτικών, αλλά μόνον έχει μια κατάσταση μέσα αυτούς τους οποίους η Γενική Ασφάλεια χαρακτηρίζει ως αναρχικούς, ως άκρους κομμουνιστάς κλπ.
Κύριε Σπανδυδάκη, μας είπατε ότι δώκατε εντολή στον κύριο Παπαδόπουλο και στον κύριο Μακαρέζο να κάνουν αναπροσαρμογή του σχεδίου προμηθεύσης. Αυτό το σχέδιο το οποίο είδατε, είπατε ότι δεν ήταν αυτό που εφηρμόστηκε. Ποιος έκανε αυτό το τελικό σχέδιο που εφηρμόστηκε, ποιος το έφτιαξε? Ασφαλώς οι ίδιοι. Οι ίδιοι. Ποιος άλλος? Μήπως ήταν αυτό το σχέδιο, δηλαδή, και βάλαμε και μερικά ονόματα παραπάνω? Α, δεν ξέρω. Εάν χρησιμοποίησαν εκείνο το σχέδιο, το αναπροσαρμοστέν. Δηλαδή, ξαναναπροσαρμοστέν. Έχουμε δεδομένο αναμφισβήτητο, έχουμε σύλληψη πρωθυπουργού, σύλληψη υπουργού εθνικής αμήνης, σύλληψη άλλων υπουργών, πολιτικών ηγετών, στρατηγών κτλ. Συνοδεία, μεταφορά εγκολφοπούλου, αβιέρη κλπ. Ποιος αυτά τα προέλευσε, διότι είναι ένα σχέδιο επιχειρήσεως, έγινε μια επιχείρηση, κακόδοξος και ανορθόδοξος. Ας ερωτηθούν οι ίδιοι, κυρία Συγκυρία, πού να το ξέρω. Εσείς δεν μάθατε μέχρι σήμερα? Ο οποίος τα διάταξε. Ναι. Οι ίδιοι τα διάταξαν. Ήδη ποιοι, το ίδιο είναι αόριστο. Εγώ ξέρω αυτούς τους, ως επικεφαλής, τους τρεις. Τους τρεις. Από εκεί και πέρα, ποιος διάταξε συγκεκριμένος, αν και ο πρώτος και ο δεύτερος, δεν μπορώ να ξέρω. Συγγνώμη. Φέρεται ως πρώτος ο Παπαδόπουλος. Ευσεβάστως αναφέρω ότι ανέβρον ίχνη σαμποτέρ. Αυτή ήταν η πρώτη δική μας οπτική επαφή με τον Παπαδόπουλο. Μια προφητική γελιογραφία του Μητρόπουλου από τον Ιούνιο του 1965. Ήταν τότε που ο Παπαδόπουλος, με πρόσχημα ένα δίθεν σαμποτάζ στη μονάδα του, στον Εύρο, προσπάθησε να αναγκάσει τους στρατηγούς να κινηθούν. Αυτοί δίστασαν και έτσι ο Παπαδόπουλος έφτιαξε το δικό του Προμηθέα. Οι στρατηγοί του Κωνσταντίνου είχαν ένα Προμηθέα. Οι συνταγματάρχες του είχαν κάποιον άλλο. Αγώνας δρόμου για το ποιος θα μας πρωτοδέσει. Όλα αυτά τα ήξερε ο Κωνσταντίνος? Φυσικά και τα ήξερε. Από τις αρχές του 1966 ο ταξίαρχος Πατακός του είχε απευθύνει μια ανοιχτή επιστολή όπου έγραφε: «Μεγαλειότατε, ο τόπος διέρχεται εν ταχύ βηματισμό θανάσιμων περίοδων Ρασπουτίνο-Κερενσκικίν. Ημάς και όλους τους καλούς Έλληνας αναμένει τέλος ικτρών. Ό,τι συνέβη στην Μέση Ανατολή εν μέσω συμμαχικών στρατευμάτων μπορεί κάλλιστα να επαναληφθεί και εδώ, εάν η Ελλάς εξακολουθήσει να παρουσιάζει την σημερινή σύγχυση φρενών. Εμείς πάντως εξυντλήσαμε τα όρια της υπομονής μας, υβριζόμενοι και συκοφαντούμενοι και μη απαντώντες κατά των επιβαλλόμενων τρόπων». Αυτά συνέβαιναν τότε. Και στη Βουλή, αποστάτες και δεξιοί προσπαθούσαν να γκρεμίσουν τον Παπανδρέου. Και τα κατάφεραν στο τέλος. Ο επίλογος των Ιουλιανών, που στην ουσία ήταν πρόλογος μιας δικτατορίας και μιας εθνικής καταστροφής, σφραγίστηκε από μια ακόμη βασιλική αυθαιρεσία. Στις 3 Απρίλη του 1967, ο Κωνσταντίνος αναθέτει την Πρωθυπουργία στον αρχηγό της ΕΡΕ, τον Παναγιώτη Κανελόπουλο, και μαζί την ευθύνη διενέργειας εκλογών στις 28 Μάη του ίδιου χρόνου. Όμως η δεξιά διαθέτει μόνο 107 βουλευτές, ενώ ο Παπανδρέου, και μετά ακόμη την αποστασία, διαθέτει 126. Τι αλήθεια έκαμε τον Κανελόπουλο να συνεργήσει σε αυτό το δεύτερο βασιλικό πραξικόπημα? Χρόνια αργότερα θα παραδεχτεί ότι γνώριζε τις κινήσεις των στρατηγών και πως πίστευε ότι μια δεξιά κυβέρνηση θα μπορούσε να τις ελέγξει. Και ακόμη θα παραδεχτεί ότι αγωνιούσε για την τύχη της Κύπρου, αν οι στρατιωτικοί παίρναν την εξουσία στην Ελλάδα με ή και χωρίς τις ευλογίες του βασιλιά. Του βασιλιά Κωνσταντίνου, που την άνοιξε εκείνη του 1967, γύριζε συνέχεια στρατώνες και χωριά, αντιμένος πάντα τη μεγάλη στραταρχική στολή του. Τι αλήθεια θα έκανε ο βασιλιάς αν δεν τον πρόφτεναν οι συνταγματάρχες? Ορίστε, κύριος Χατζηπέτρου. Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Εφέτε, χωρίς να είμαι βασιλικός, εντούτοις... Όχι, τότε να είστε βασιλικός ήταν ένδειξη νομιμοφροσύνης. Με συγχωρείτε. Ναι. Χωρίς να είμαι εκπεπιθήσεων βασιλικός, εντούτοις θα ήθελα να πω ότι από την εποχή του Όθωνος μέχρι το τέλος, όχι βέβαια επί Παύλου,
δεν υπήρξε περίπτωση να μην υπάρχει και ένας Χατζιπέτρος στα Ανάκτορα. Παρά τα αυτά, εγώ δεν ήμουν βασιλικός. Ο Κωνσταντίνος εγνώριζε ποιος είμαι. Να κυρίσουμε στο κύριο θέμα καλύτερα. Μάλιστα, στο κύριο θέμα θα μου. Εζήτησα να τον εδώ. Ποιον? Τον Κωνσταντίνο, τον Δέος Βασιλέα. Ναι. Θα έπρεπε να είναι την 4η Νοεμβρίου. Ξέρετε ποια ήταν τα επιχειρήματα του Βασιλέως εν πάση ειλικρινία? Εν πάση, γιατί δεν μου το είπατε? Δεν ήταν ότι κακώς κάνατε? Και μετά μου λέγει, θα το έκαμα εγώ. Μα. Και του απήντησα ότι μεγαλειότατε τα κινήματα, τα πραξικοπήματα, επαναστάσεις γίνονται πρώτων εκλογών. Δεν γίνονται μετά τας εκλογάς. Ναι. Διότι μετά τας εκλογάς είναι περιφρόνησης της ψήφου του λαού. Ναι. Ενώ πρώτων εκλογών μπορείτε να βρείτε χίλιες δικαιολογίες. Μάλιστα. Για να δικαιολογήσετε μία πράξη έστω και παράνομη. Η χώρα διήρχετο μία κρίση. Αναζητούσα διέξοδον εξ ενός πολιτικού αδιεξόδου εις το οποίο είχε εισέλθει. Προ αυτής της καταστάσεως ο εθνικός στρατός, ένοπλη δυνάμεις της χώρας, η μόνη ουδετέρα εις των χώρων του πολιτικού κατασπαραγμού δύναμης η οποία υπήρχε, έκρινεν ότι όφιλε να παρέμβει για να αποτρέψει των δρόμων προς των Κρυμνών. Δεν κρατάμε χειρουργικά μαχαίρια, αλλά ούτε και τσεκούρια. Άλλοι χρησιμοποιούν τα τσεκούρια. Εννοώ ότι ο καθένας μπορεί να πιστεύει ισίον σύστημα επιθυμεί. Οι Έλληνες δεν είναι δυνατόν να πιστεύουν εις τον κομμουνισμό. Μην ξεχνάτε όμως, κύριοι, ότι ευρισκόμεθα προ ενός ασθενούς, τον οποίον έχουμε επί της χειρουργικής κλίνης και τον οποίον, εάν ο χειρουργός δεν προσδέσει κατά την διάρκεια της εγχειρήσεως, υπάρχει περίπτωσης αντί δια της εγχειρήσεως να του χαρίσει την αποκατάσταση της υγείας, να τον οδηγήσει εις τον θάνατον. Δεμένους πάνω σε ένα κρεβάτι χειρουργείου μας βρήκε ο Απρίλης του 67. Αρχιχειρουργός ο Βασιλιάς, με προϊστάμενο το γνωστό από τη δολοφονία του Λαμπράκη εισαγγελέα Αρίου Πάγου Κωνσταντίνο Κόλια. Για αρκετούς μήνες θα επιβλέπουν την εγχείρησή μας, την ευθύνη της οποίας όμως είχαν τρεις άλλοι διάσημοι χειρουργοί. Εδώ, σε αυτό το σπάνιο ντοκουμέντο, τους βλέπετε όλους, με τη φόρμα εργασίας μάλιστα. Παπαδόπουλος, Πατακός, Μακαρέζος. Δίπλα τους κάποιος νοσοκόμος ονόματι Στρατηγός Παντιδάκης. Στο βάθος, ο αρχιερέας της κλινικής Ιερώνυμος. Και λίγο πιο δω, ο πραγματικός ίσως σχεδιαστής της εγχείρησης, ο τότε Αμερικανός πρεσβευτής στην Αθήνα, Φίλιπ Τάλμποτ. Υπήρχαν και κάποιοι άσημοι βέβαια, όπως ο Ανδρουτσόπουλος, τον οποίο θα συναντήσουμε αργότερα σαν πρωθυπουργό, όταν οι Τούρκοι πάταγαν την Κύπρο. Από τον Απρίλη πάντως του 67 και για πολλά χρόνια, αυτοί οι ενστολή χειρουργοί θα φροντίζουν την υγεία μας. Σε κάποια στιγμή, ο Βασιλιάς θα προσπαθήσει να τους πάρει τα νηστέρια, αλλά νέος και άπειρος καθώς ήταν, δεν θα τα καταφέρει. Τότε θα πάρει τη μάνα του, τη γυναίκα του, τα παιδιά του και τη Rolls Royce του και θα πάει στο καλό τον καιρό ακριβώς που αρχίζουν τα δύσκολα. Αυτές ήταν πολύ σύντομα οι ιστορικές συνθήκες που οδήγησαν στην επιβολή του στρατιωτικού καθεστώτος υπό την προεδρία του Γεώργιου Παπαδόπουλου και υπό την ανοχή του Παλατιού. Στη συνέχεια θα ακούσουμε μερικά από τα λόγια των συνταγματαρχών και τις απαγορεύσεις που επέβαλαν για τα επόμενα 7 χρόνια σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας Τηλεοράσεως. Ανακοινούνται ότι από τις 11:30 ώρας
εγκυρίχθη ο στρατιωτικός νόμος καθάπασαν την επικράτεια. Έχοντας υπόψη το άρθρο 91 του Συντάγματος και κατόπιν εισηγήσεως της κυβερνήσεως, αναστέλλομεν τις διατάξεις των άρθρων 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 95 και 97 του ενισχύει Συντάγματος καθόλου το κράτος, ο ημέτερος επί των εσωτερικών υπουργός δημοσιεύσει και εκτελέσει το διάταγμα τούτο. Εκτέθεως ενισχύει του ΔΕΛΤΑ ΞΥ 1912 περί καταστάσεως πολιορκίας. Πρώτον, επιτρέπεται η σύλληψη και φυλάκιση παντός προσώπου άνευ τηρήσεως ή ασδήποτε διατυπώσεως ή τη άνευ εντάλματος της αρμοδίας αρχής και χωρίς να συντρέχει αυτόφορος κατάληψης. Δεύτερον, επί πολιτικών εγκλημάτων απαγορεύεται η επιεγγύηση απόλυσης. Η δε επί τούτων προφυλάκησης δεν υπόκειται εις χρονικών την απεριορισμών. Τρίτον, πάν άτομων ανεξαρτήτως ιδιότητος δύναται να εισαχθεί εις δίκην ενώπιον εξαιρετικών δικαστηρίων, στρατοδικείων ή εξαιρετικών δικαστικών επιτροπών. Τέταρτον, απαγορεύεται πάσα συνάντρησης ή συγκέντρωσης εν κλειστό χώρο ή εν υπαίδρο. Πάσα τι αυτή θα διαλύεται δια των όπλων. Πέμπτον, απαγορεύεται η σύσταση ιουδήποτε συνεταιρισμού επιδιώκοντος συνδικαλιστικούς σκοπούς. Η απεργία απαγορεύεται απολύτως. Έκτον, επιτρέπεται έρευνα κατά την διάρκεια της ημέρας και της νυχτός άνευ περιορισμού τεινός εις τας ιδιωτικάς οικίας, δημόσια καταστήματα και πολιτικάς υπηρεσίας. Έβδομον, απαγορεύεται η ανακοίνωση ή δημοσίευση πληροφοριών κατ' οντίποτε τρόπων και δια του τύπου ραδιοφώνου και τηλεοράσεως άνευ προηγουμένης λογοκρισίας. Όγδον, επιστολέ και παν μέσων ανταποκρίσεως υπόκεινται εις λογοκρισίαν. Ένατον, τα κακουργήματα, τα πολιτικά εγκλήματα ως και τα του τύπου, είτε τα αυτά αφορώσει είτε δεν αφορώσει των ιδιωτικών βίων, δικάζονται αδιακρίτως υπό των εξαιρετικών δικαστηρίων. Δέκατον, πάση ιδιώτης διαπράττων αξιόπινων πράξην, έστω και μη στρεφωμένην κατά της ασφαλείας των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, υπάγεται εις την αρμοδιότητα των εξαιρετικών δικαστηρίων, στρατοδικείων. Οι απαγορεύσεις, όπως είδατε, ήταν πάρα πολλές και η νέα πραγματικότητα προμηνιόταν δυσχερής. Ποιες ήταν όμως οι κινήσεις της νέας αυτής κυβέρνησης, πώς έμελε να χειριστεί τα πολιτικά αλλά και εξωτερικά ζητήματα της Ελλάδας? Ας δούμε το βίντεο. Ο Αγγέλαδος έπληξε πάλι την Ελλάδα. Η Ήπειρος και η Θεσσαλία εδοκιμάστησαν σκληρώς από τους σεισμούς, οι οποίοι ίνιξαν τεραστίες ρογμάσεις στο έδαφος, προεκάλεσαν την καταστροφή νοικιών, σχολείων, εκκλησιών και ανέστειλαν τον ρυθμό της ζωής εις τας περιοχάς αυτάς. Στο σεισμό της 21ης Απριλίου που προηγήθηκε, ήλθε να προστεθεί λίγες μέρες αργότερα ο πραγματικός σεισμός στην Ήπειρο. Ωστόσο και ο πρώτος και ο δεύτερος μοιάζει να έγιναν για να επιβραβευθεί ο ρόλος των ενόπλων δυνάμεων.
Χάρη στο ουσιαστικό και έμπρακτο ενδιαφέρον της εθνικής κυβερνήσεως και στην συμβολή του στρατού, η ζωή στα σπληγίσας εκ των σεισμών περιοχάς επανευρίσκει συντομότατα των κανονικών της ρυθμών. Και δια πρώτην φοράν, σεισμοπαθείς δεν μένουν απελπισμένοι επί των ερειμπίων των οικειών. Στάδιο της Θεσσαλονίκης εντελέστησαν στρατιωτικέ επιδείξεις. Χιλιάδες λαού, εντός και εκτός του σταδίου, επεφύλαξαν θερμοτά την υποδοχή εις τον πρόεδρο της κυβερνήσεως, κ. Κωνσταντίνο Κόντα. Επικολούθησε μεγαλειώδης παρέλασης και παράταξης ενώπιον των επισήμων. Με στρατιωτικές επιδείξεις σε στάδια και γήπεδα, το καθεστώς παράγει και διαδίδει τη νέα εικόνα της χώρας, σκηνοθετώντας κατά κάποιο τρόπο τον εαυτό του, τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα αποφασίζει τη διακοπή της σύνδεσης της Ελλάδας λόγω της δικτατορίας. Το γεγονός συνοδεύεται από αντιχουντικές διαδηλώσεις σε πόλεις της Ευρώπης. Ταυτοχρόνως, στο εσωτερικό μέτωπο εντείνονται οι αποκλεισμοί και οι απαγορεύσεις. Με προκήρυξή του, ο αρχηγός του ΓΕΣ, Οδυσσέας Αγγελής, διαλύει 280 συλλόγους, σωματεία και οργανώσεις. Ανάμεσά τους η ΕΦΕΕ και η Ομοσπονδία Τοπικών Σπουδαστικών Συλλόγων Ελλάδος. Διαλύει επίσης όλες τις οργανώσεις νεολαίας των πολιτικών κομμάτων, με εξαίρεση την ΕΚΟΦ. Παράλληλα στείνονται αμέσως έκτακτα στρατοδικεία, στα οποία δικάζονται φοιτητές για αντιδικτατορική δράση και καταδικάζονται σε βαριές ποινές. Ωστόσο, κυκλοφορεί παράνομα το πρώτο φύλλο της Νέας Ελλάδας με την ιδρυτική διακήρυξη του Πατριωτικού Μετώπου. Αμέσως μετά, εμφανίζονται προκηρύξεις του Μετώπου στην Αθήνα και στον Πειραιά. Στις 17 Μαΐου, ο Νικηφόρος Μανδυλαράς, στέλεχος της Ενώσεως Κέντρου και συνήγορος υπερασπίσεως στη δίκη του Ασπίδα, επιβιβάζεται μυστικά σε πλοίο προκειμένου να μεταβεί στην Κύπρο και από εκεί σε κάποια χώρα της Ευρώπης. Στις 22 Μαΐου, λιμενικοί εντοπίζουν το πτώμα του στην παραλία Γεναδίου της Ρόδου. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ο θάνατος οφείλεται σε πνιγμό. Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί φίλοι και συγγενείς του Μανδυλαρά που υποστηρίζουν ότι πρόκειται για δολοφονία. Βυζαντινήν μεγαλοπρέπειαν και εν μέσω ενθουσιαστικής ατμοσφαίρας εγένετο παρουσία του βασιλέως Κωνσταντίνου, της βασιλίσσης μητρός Φρυδερίκης, της πριγκιπίσης Ειρήνης, της εθνικής κυβερνήσεως και άλλων επισήμων, η χειροτονία ως επισκόπου του νέου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου. Πλήθη κόσμου είχαν σειρεύσει εις τον Μητροπολιτικό Ναόν Αθηνών, για να αναφωνήσουν το άξιος άξιος. Με την έκδοση αναγκαστικού νόμου επιχειρείται ένα αθόρυβο πραξικόπημα προκειμένου να εκτοπιστεί από τη θέση του ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος, που είχε αρνηθεί να αποχωρήσει αυτοβούλος. Έτσι συγκροτήθηκε νέα αριστείνδη Ιερά Σύνοδος, καταργώντας την πράξη την κανονική και νόμιμη διοίκηση της Εκκλησίας. Από τρεις υποψηφίους, ο βασιλιάς επέλεξε ως νέο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος τον προθιερέα των ανακτόρων, Αρχιμανδρίτη Ιερώνυμο Κοτσόνη. Ταυτοχρόνως, η στρατιωτική ηγεσία δηλώνει ότι ο καθαρμός της Εκκλησίας ήταν επιβεβλημένος και η επανάσταση στις 21 Απριλίου έδωσε στον καθαρμόν αυτόν απόλυτον προτεραιότητα, με την τοποθέτηση επικεφαλής της Εκκλησίας της Ελλάδος ενός αξίου και θεοπνεύστου ηγήτορος. Ως απάντηση, η Εκκλησία χαρακτηρίζει την 21 Απριλίου ορθή έκφραση ελληνοχριστιανικού πνεύματος, ενώ ο νέος Αρχιεπίσκοπος εκφράζει αμέσως την ευγνωμοσύνη. Η βλόγη του εκκλησίασμα. Πλάι στη θάλασσα, κτισμένο σε μια τοποθεσία ιδηλιακή, βρίσκεται το αεροδρόμιο του Ελληνικού. Και ο επισκέπτης που φτάνει εκεί, μόλις κατέβει από το αεροπλάνο, έχει έτσι την πρώτη άμεση επαφή του με την ελληνική ομορφιά. Ο Αρχιεπίσκοπος Βορείου και Νοτιού Αμερικής, κ. Ιάκωβος, λάτρης αυτής της προγονικής ομορφιάς, ήρθε προσκυνητή στην πατρίδα. Από την αρχή της θητείας του, ο Αρχιεπίσκοπος Βορείου και Νοτιού Αμερικής Ιάκωβος επεδίωξε να αποτελέσει η Εκκλησία τον κύριο πόλο αναφοράς των Ελληνοαμερικανών.
στα ζητήματα της Ελλάδας, έχει υιοθετήσει την επικρατούσα στην Αμερική άποψη για τον κίνδυνο αποσταθεροποίησης της πολιτικής κατάστασης μετά τα γεγονότα του 1965. Με την επίσκεψή του στην Ελλάδα, προσφέρει νομιμοποίηση στο καθεστώς. Της κυβερνήσεως, συνταγματάρχης κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος, παρεχώρησε συνέντευξη προς τους αντιπροσώπους του τύπου, κατά την οποία εξέθεσαν ορισμένους από τους στόχους της εθνικής κυβερνήσεως. Με την ενάτη συντακτική πράξη περί ελέγχου της νομιμοφροσύνης των υπαλλήλων, ορίζονται όσοι θα ελέγχονται εφ' εξής για τα πολιτικά τους φρονήματα. Σε αυτούς περιλαμβάνονται τα μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου, οι καθηγητές πανεπιστημίου, οι υπάλληλοι της Βουλής και άλλοι. Συνολικά, περισσότεροι από 200.000 δημόσιοι υπάλληλοι θα ελεγχθούν, προκειμένου να διαπιστωθεί αν εμφορούνται υποκομμουνιστικών ή αντεθνικών ιδεών, αναγκαζόμενοι να υπογράψουν τις σχετικές δηλώσεις νομιμοφροσύνης, με τις οποίες υπόσχονται, όπως μη επιχειρήσουν ουδέν, στρεφόμενων κατά των εθνικών υποχρεώσεών των. Για να απαλλαγούν οι δήμοι και οι κοινότητες του κομματικού παρεμβατισμού, ολεθρίου δια την τοπική αυτοδιοίκηση, η εθνική κυβέρνηση προέβη στον διορισμό νέων δημοτικών αρχόντων. Ούτω, εις τον Δήμον Αθηναίων, ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Πατακός προέβη στην εγκατάσταση του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου της Πρωτεύουσας. Εις τον Δήμον Πειραιός, ο νέος Δήμαρχος της Γείτονος κ. Κυλίτσης, ο Αντιδήμαρχος κ. Καλαμάκης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, εν μέσω ατμοσφαίρας εθνικής εξάρσεως, έδωσαν των ενομισμένων όρκων ενώπιον του κ. Υπουργού Εσωτερικών. Εν συνεχεία, ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Πατακός μετέβη αεροπορικός εις Θεσσαλονίκη και εγκατέστησε και εκεί τον νέο Δήμαρχον κ. Αντωνιάδη, τον Αντιδήμαρχον κ. Κωνσταντινίδη και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Καραβάνια Ελλήνων της Αμερικής ήρθαν να καταφθάνουν με τα διάφορα ελληνικά υπεροκειάνια εις τον λιμένα του Πειραιός. Συγκινητικές είναι σκηνές και δι' εκείνους που έρχονται και δι' αυτούς που περιμένουν. Ο λιμήν του Πειραιός έχει γεμίσει από συγγενείς και φίλους των Ομογενών. Οι Έλληνες μετανάστες στις Ηνωμένες Πολιτείες επιθυμούν ως Αμερικανοί πολίτες να παίξουν το ρόλο μεσολαβητή μεταξύ της Αμερικανικής κυβέρνησης και της μητέρας πατρίδας. Γαλουχημένοι στο αντικομμουνιστικό κλίμα που κυριαρχούσε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ήταν ευαίσθητοι στις ειρήνες για τον κίνδυνο εξάπλωσης του κομμουνισμού στην Ελλάδα. Με αυτό το σκεπτικό, οι ηγεσίες της Ομογένειας υποστηρίζουν το χουντικό καθεστώς. Άλλωστε, ο επίσημος λόγος του χουντικού καθεστώτος για τα ιδανικά του ελευθέρου κόσμου, αλλά και της ελληνικής φυλής, ταυτίζεται με τις επίσημες διακηρύξεις της Ομογένειας. Επί τη αναχωρήση του στην Αμερική, ο ύπατος πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ, κ. Φασέας, παρεχώρησε συνέντευξη προς τους αντιπροσώπους του τύπου. «Ήρθαν από την Αμερική», είπε μεταξύ άλλων, «για να δω την αλήθεια για την πρώτη μου πατρίδα και να την διακηρύξω εις την δεύτερη. Και διεπίστωσα ότι στην Ελλάδα, με την επανάσταση της 21ης Απριλίου, η δημοκρατία δεν κατεβήθη. Διεσώθη». Ο υπτάμενος Πατακός θα μπορούσαν να κυκλοφορηθούν οι συχνότατες σχεδόν καθημερινές επισκέψεις του Υπουργού Εσωτερικών Ταξιάρχου κυρίου Πατακού σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Υπάρχουν μέρες που το αεροπλάνο το οποίο τον μεταφέρει στην επαρχία προσγειώνεται και απογειώνεται 7 φορές, παραμένοντας στα τοπικά αεροδρόμια με αναμένες τις μηχανές. Ενίοτε ο κύριος Υπουργός χρησιμοποιεί και ελικόπτερο. Ο κύριος Υπουργός κατέρχεται, τον υποδέχονται, τον μεταφέρουν ταχύτατα στην κεντρική πλατεία, εκφωνεί λόγο δια τους σκοπούς της Επαναστάσεως και πάρα αυτά αναχωρεί για να προλάβει τις άλλες πόλεις. Παντού δε γίνεται δεκτός υπό χιλιάδων λαού. Η μεγάλη συμμετοχή του κόσμου στις ανά την Ελλάδα περιοδίες του Στυλιανού Πατακού δεν δείχνει να είναι προϊόν μόνο επιβολής και εξαναγκασμού. Από όλες αυτές τις εικόνες με τα συνεχή ταξίδια του κυρίου Υπουργού βγαίνει αβίαστα το συμπέρασμα ότι το καθεστώς έχει αναθέσει στον πρώην ταξίαρχο των δεθωρακισμένων το καθήκον της επαφής με το λαό. Εις την Κεσαριανήν και εις το Μέγα Φρέαρ, γνωστόν υπό την προσωνυμία Πηγάδα, ετελέστη επιμνημόσυνος δέησης υπέ των εκτελεστέντων υπό των κομμουνιστών τον Δεκέμβριο του 1944. Εορτάστη στην Ζαχάρο η επέτειος της εναντίον των κομμουνιστοσημωρητών μάχης της πόλεως.
εις την επιδημόσυνον δέησιν, εχωροστάτησεν ο Μητροπολίτης Ηλίας και παρέστησαν ο Γενικός Διευθυντής. Μετέβησαν εις Μελιγαλάν και παρέστησαν εις το ετήσιον μνημόσυνον των χιλιάδων σφαγιαστέντων υπό των κομμουνιστών τον Σεπτέμβριο του 1944 εθνικοφρόνων κατοίκων της Μεσσηνίας. Το επιχείρημα των συνταγματαρχών περί κομμουνιστικού κινδύνου, προκειμένου να προχωρήσουν στο πραξικόπημα της 21ης Απριλίου, έπρεπε με κάθε ευκαιρία να επανέρχεται στο προσκήνιο και να προβάλλεται με σκοπό να πισθεί ο λαός και να το αποδεχθεί η κοινή γνώμη. Ισχυρός σύμμαχος του καθεστώτος, όπως και άλλων αντίστοιχων δικτατοριών, ο κινηματογράφος. Οι οποίοι, εν ονόματι της λαϊκής δημοκρατίας, σκόρπισαν το θάνατο, τον αφανισμό... Οι εκδηλώσεις σε διάφορους τόπους μνήμης δεν οργανώνονται για τους παρόντες, αλλά με ένα καλωστημένο τελετουργικό τυπικό, τελούνται κυρίως για τον κινηματογραφικό φακό και τη δύναμη που διαθέτει στη χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Όσο πιο λαμπρή είναι η τελετή, τόσο πιο ισχυρό καθίσταται το επιχείρημα που εικονογραφείται. Τον Δεκέμβριο του 1944. The United States has received from the Greek government an urgent appeal for financial and economic assistance. Στις 12 Μαρτίου 1947, το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών, ακολουθώντας την έκκληση του Προέδρου Χάρι Τρούμαν, ενέκρινε την παροχή οικονομικής και στρατιωτικής βοήθειας στην Ελλάδα. Ο Τρούμαν τόνισε ότι η ενδεχόμενη κατάληψη της εξουσίας από τους κομμουνιστές θα απειλούσε τα αμερικανικά συμφέροντα στη Μέση Ανατολή. Ο κύριος Υπουργός ανέλησε τα συνθήκα υπό τα οποία η αμερικανική κυβέρνηση υιοθέτησε το δόγμα Τρούμαν δια την Ελλάδα, κατέληξε δε λέγον ότι ακριβώς το δόγμα Τρούμαν ήταν το εκείνο το οποίο κέσωσε την χώρα μας από τους όνυχας του διεθνούς κομμουνισμού. Ετώνησε ότι επειδή ακριβώς οι όνυχες υπήλουν και πάλιν την Ελλάδα, δι' αυτό ο εθνικός στρατός ανέλαβε και την εθνοσωτήριον πρωτοβουλία της αλλαγής. Από τις αρχές αυτού του χρόνου έχει δημιουργηθεί ένταση στην ουδέτερη ζώνη μεταξύ του Ισραήλ και της Συρίας. Καθώς η κατάσταση επιδεινώνεται, η Αίγυπτος, η Συρία και η Ιορδανία προχώρησαν σε στρατιωτική συμμαχία. Για να δημιουργήσει αντιπερισπασμό σε ενδεχόμενη Ισραηλινή επίθεση στη Συρία, η Αίγυπτος έκλεισε για τα Ισραηλινά πλοία τα στενά του Τιράν στην Ερυθρά Θάλασσα. Η πράξη αυτή έδωσε αφορμή στους υπέρμαχους της σκληρής γραμμής στο Ισραήλ να πιέσουν τη μετριοπαθή κυβέρνηση του Λεβί Εσκόλ να επιτεθεί πρώτη για να προλάβει τους αντιπάλους της. Έτσι εκδηλώθηκε πριν από λίγες μέρες η Ισραηλινή επίθεση. Το Ισραήλ σε διάστημα 6 ημερών κατάφερε να θέσει υπό τον έλεγχό του τη δυτική όχθη του Ιορδάνη, τη λωρίδα της Γάζας, τη Χερσόνησο του Σινά, ως τη διόρυγα του Σουέζ, αλλά και τα συριακά υψώματα του Γκολάν. Η συνρυπτική ήττα των αραβικών κρατών αποτελεί κέριο πλήγμα στην ιδεολογία του παναραβισμού και στο κύρος των κυβερνήσεων που κατήχαν την εξουσία, οι οποίες ενήργησαν με πρόταγμα την απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Την αισιοδοξία του δια την Ένωση της Κύπρου με τον Δημητρός Ελλάδος εξέφρασε κατά τη διάθεξή του εκ Κύπρου ο Υπουργός Προεδρίας Κυβερνήσεως κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος. Οι συνταγματάρχες της Αθήνας επιδιώκουν επίμονα την Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα προκειμένου να ενισχύσουν το κύρος του στο εσωτερικό αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Εκφράζουν μάλιστα την πρόθεση να ανατρέψουν το μακάριο σε περίπτωση που δεν υιοθετήσει τη γραμμή τους στο εθνικό ζήτημα. Ωστόσο, η αισιοδοξία της δικτατορικής ηγεσίας για τη δυνατότητα να συνενέσει η Τουρκία στην Ένωση δεν στηρίζεται πουθενά. Η ιστορική συνάντηση των δύο πρωθυπουργών των ομόρων χωρών Ελλάδος και Τουρκίας, κυρίων Κόλια και Ντεμιρέλ, επραγματοποιήθη επί της γεφύρας του ποταμού Εύρου. Εις των μεθοριακών σταθμών της γεφύρας των Κήπων είχε στηθεί μεγαλοπρεπής αψής με την επιγραφή εις την ελληνική και τουρκική γλώσσα «Καλώς ήλθατε». Υπέρμετρα αισιόδοξο λοιπόν το δικτατορικό καθεστώς μεταβαίνει στους έφορους κήπους του Εύρου επιδιώκοντας ριζική λύση στο Κυπριακό. Ο Κόλιας με τον Ντεμιρέλ, στον οποίο προτείνει να αποδεχθεί η Τουρκία την Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, με αντάλλαγμα την παραχώρηση της Βρετανικής στρατιωτικής βάσης της Δεκέλειας και κάποιων προνομίων στους Τουρκοκυπρίους. Ο Ντεμιρέλ απορρίπτει αμέσως και χωρίς δεύτερη σκέψη την ελληνική πρόταση, δηλώνοντας ότι το τουρκικό έθνος δεν θα δεχθεί ποτέ λύση που δεν συμβιβάζεται με την τιμή του και η οποία θα επιβληθεί ως τετελεσμένο γεγονός. Η απόρριψη των ελληνικών προτάσεων οδηγεί το δικτατορικό καθεστώς στην εγκατάλειψη συμφωνημένης λύσης και στο ενδεχόμενο δυναμικής επιβολής της Ένωσης. Ήδη ετοιμάζονται υπό τις οδηγίες του στρατηγού Γρίβα επιθέσεις σε τουρκοκυπριακούς θύλακες.
Ενώ όμως οι δύο αντιπροσωπείες συσκέπτονται επί των διαφόρων προβλημάτων που απασχολούν τα δύο χώρας, οι δημοσιογράφοι, πιστοί στο καθήκον τους, ακολουθούν. Υπουργός Προεδρίας Κυβερνήσεως κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος, συνοδευόμενος υπό του Γενικού Διευθυντού Τύπου Συνταγματάρχου κ. Καρίδα, επισκέφθη κατόπιν προσκλήσεως τα γραφεία της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών. Πρώτη στο μέλημα του νέου καθεστώτος είναι ο έλεγχος της ενημέρωσης και η λογοκρισία επί των εντύπων. Οι εκδότες των μεγάλων αθηναϊκών εφημερίδων βρέθηκαν έτσι μπροστά στο δίλημα. Συνέχισε η διακοπή της έκδοσης. Η Αυγή κυκλοφόρησε το πρωί της 21ης Απριλίου και έκλεισε βία την ίδια μέρα. Τα φύλλα που είχαν ήδη τυπωθεί καταστράφηκαν. Η Ελευθερία έκλεισε με απόφαση του εκδότη της Πάνου Κόκα αμέσως μόλις εκδηλώθηκε το πραξικόπημα. Αναλογή στάση κράτησε και η εκδότρια της Καθημερινής και της Μεσημβρινής, Ελένη Βλάχου, αρνούμενη να συνεχίσει την έκδοσή τους παρά τις έντονες πιέσεις που δέχθηκε. Η ίδια παρέμεινε σε κατοίκον περιορισμό. Επίσης συνελήφθη και κρατείται ο Χρήστος Λαμβράκης. Μέσα στην αναγέννηση του έθνους, την αναγέννηση του τύπου. Προς το τέλος Αυγούστου, οι βασιλείς πραγματοποιούν ταξίδι στον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις αρχές Σεπτεμβρίου, ο Κωνσταντίνος μεταβαίνει στην Ουάσιγκτον, όπου συναντάται με τον πρόεδρο Τζόνσον. Στόχος του Κωνσταντίνου, η διαβεβαίωση των Ηνωμένων Πολιτείων ότι θα τον στηρίξουν σε περίπτωση σύγκρουσης με τη Χούντα. Συγκεκριμένα, ζητά στρατιωτική συνδρομή, κυρίως από τον έκτο στόλο, και δήλωση στήριξης της προσπάθειάς του από την Αμερικανική κυβέρνηση. Η άρνηση του Τζόνσον να δεσμευθεί για οποιαδήποτε στρατιωτική παρέμβαση θα οδηγήσει τον Κωνσταντίνο στην απλή υποβολή αιτήματος για την ασφαλή μεταφορά της οικογένειάς του εκτός Ελλάδος και την προμήθεια νέου ασύρματου προκειμένου να συντονίζει τις ενέργειες με τους επιτελείς του. Η Θεσσαλονίκη έχει φορέσει αυτές τις μέρες τα γιορτινά της. Στις 2 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Χαλκίδης, μέλος του Πατριωτικού Μετώπου, προκαλεί ολιγόλεπτο blackout στην τελετή εγγενείων της Διεθνούς Εκθέσεως, ανατινάζοντας μαζί με τους συνεργάτες του μια κολόνα της ΔΕΗ. Τρεις μέρες αργότερα, άνδρες της ασφάλειας εισβάλλουν στο κρυσφύγετο και στην προσπάθειά του να διαφύγει, ο Χαλκίδης πυροβολείται επανειλημμένα στην πλάτη. Είναι ο πρώτος νεκρός του αντιδικτατορικού αγώνα στη Θεσσαλονίκη. Ο πρόεδρος της κυβερνήσεως κ. Κόλλιας εγγενιάζουν την διεθνή έκθεση ανεφέρθη εις το επιτελεστέν κυβερνητικών έργων και διέγραψαν εν συντομία τας κατευθυντηρίους γραμμάς της εθνικής κυβερνήσεως, τας κατευθυντηρίους γραμμάς της Ελλάδος. La esperanza de un mundo mejor. La imagen con la cual vale la pena. Στις 9 Οκτωβρίου και στη μικρή πόλη Λαχινγκλέρ στη Βολιβία δολοφονήθηκε προδομένος από ντόπιους χωρικούς ο Ερνέστο Τσε Γκεβάρα. Γεννημένος το 1928 στην Αργεντινή από αστική οικογένεια με προοδευτικές αντιλήψεις, σπούδασε ιατρική. Παράλληλα επιχείρησε αλλεπάλληλα ταξίδια σε χώρες της Λατινικής Αμερικής, όπου διαπίστωσε τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης του πληθυσμού. Η γνωριμία του με τον Φιντελ Κάστρο το 1955 καθόρισε σε μεγάλο βαθμό τη ζωή του. Την επόμενη χρονιά, με ελάχιστους συντρόφους, αποδιδάστηκαν στην Κούβα για να ξεκινήσουν μια επανάσταση, η οποία κατέλαβε την εξουσία τον Ιανουάριο του 1959. Με το σύνθημα 2-3 πολλά Βιετνάμ, αυτό θα είναι το τέλος του ιμπεριαλισμού, αποπειράθηκε να ξεσηκώσει τους λαούς της Λατινικής Αμερικής. Η δολοφονία μετέτρεψε τον Τζε σε μυθικό επαναστάτη και συγκίνησε εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρο τον πλανήτη. Της Εθνικής Φρουράς της Κύπρου, με επικεφαλή στο Γεώργιο Γρίβα, επιτέθηκαν στον τουρκοκυπριακό θύλακα της περιοχής Αγίων Θεοδόρων Κοφίνου, ο οποίος έλεγχε το δρόμο Λευκοσίας Λάρνακας. Η επιχείρηση, στη διάρκεια της οποίας σκοτώθηκαν τουλάχιστον 20 άμαχοι Τουρκοκύπροι, προκάλεσε την άμεση αντίδραση της Τουρκίας. Η Άγκυρα απέτησε την απόσυρση της ελληνικής μεραρχίας από την Κύπρο και τη διάλυση της Εθνικής Φρουράς, απειλώντας σε περίπτωση άρνησης με απόβαση. Στα ανάκτορα των Αθηνών.
ενώπιον της ετού μεγαλειότητος του βασιλέως και παρισταμένου του Προέδρου της Εθνικής Κυβερνήσεως, κυρίου Κόλλια, ορκίστη ο κύριος Παναγιώτης Πιπινέλης ως Υπουργός των Εξωτερικών. Ο Παναγιώτης Πιπινέλης είναι άνθρωπος των ανακτόρων και προνομιακός συνομιλητής του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Με αυτή την επιλογή, το δικτατορικό καθεστώς επιδιώκει την αποδυνάμωση του περιβάλλοντος των ανακτόρων και την απόκτηση πολιτικού προφίλ σε περίπτωση σύγκρουσης με τη βασιλιά. Με ηρεμίαν και στην μετριοπάθεια και στην σοφροσύνη της κυβερνήσεως. Η προοπτική Ελληνοτουρκικού πολέμου κινητοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ. Ο πρόεδρος Τζόνσον έστειλε ως ειδικό μεσολαβητή τον υφυπουργό άμυνας Σάιρους Βανς, που συναντάται με τον υπουργό εξωτερικών Παναγιώτη Πιπινέλη. Ο Βανς, θεωρώντας ότι η Απριλιανή δικτατορία ήταν ο ασθενέστερος συνομιλητής, άσκησε πιέσεις για την αποδοχή του τουρκικού τελεσυγράφου. Τελικά, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών δέχθηκε να αποσύρει την ελληνική μεραρχία, αλλά πέτυχε τη διατήρηση της εθνικής φρουράς και την παραμονή των Ελλήνων αξιωματικών που υπηρετούσαν σε αυτή. Μετά τη διευθέτηση της κρίσης παρεμβαίνει για πρώτη φορά από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής με συνέντευξή του στην εφημερίδα Le Monde, όπου εκτός των άλλων ζητάει την αποχώρηση των στρατιωτικών από την εξουσία και την επάνωδο στην ομαλότητα. Η συνέντευξη θα δημοσιευθεί λίγες ημέρες αργότερα στις ελληνικές εφημερίδες για να ακολουθήσει ανακοινωθέν της στρατιωτικής κυβέρνησης που χαρακτηρίζει τις δηλώσεις Καραμανλή ως εθνικώς απαράδεκτες, προσθέτοντας ότι ταυτίζονται με τις θέσεις του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ, Κώστα Κολυγιάννη. Ανταπαντώντας, ο Καραμανλής υποστηρίζει: «Η Χούντα γίνεται περίγελος, επιχειρούσα να με διδάξει πατριωτισμόν». Οι 50 αθλητές, μέλη των σπιτιών του παιδιού της Βορείου Ελλάδος, μετέσχουν εις τους εφετινούς αθλητικούς αγώνας, οι οποίοι διοργανώνονται κατέτος υπό της βασιλικής προνοίας. Οι αγώνες, εκτός των γνωστών αγωνισμάτων δρόμου, σφαιροβολίας, ακοντισμού κλπ., περιελάμβανον και καθαρώς τοπικά αγωνίσματα ανδρών και γυναικών, ως οι ρήψεις της γλίτσας. Άλλο χαρακτηριστικό αγώνισμα ήταν ο δρόμος της βρύσης. Οι αθλητές αγωνίζονται με τοπικά συνδυμασίες. Μετά την τέλεση των αγώνων, εις των αθλητών προσέφερε την γλίτσα του στον βασιλέα, ο οποίος και δοκιμάζει να τη ρίψει. Ένα καινούργιο μοντέρνο ξενοδοχείο, το Ξενία Σκιάθου, προσθετέθηκε κατά αυτάς εις τα ξενοδοχειακάς μονάδας της νήσου. Και εις τας αιθούσας ξενοδοχείου αυτού, ο κύριος Νέστορ Μάτσας, πολυσύνθετος καλλιτέχνης, εξέθεσε τα τελευταία του ζωγραφικά έργα, τα οποία προεκάλεσαν το μεγάλο ενδιαφέρον των φιλοτέχνων Ελλήνων και ξένων. Τα επίσημα επίκαιρα αφιερώνουν για πολλωστή φορά εικόνες και σχόλια για τον πολυσύνθετο καλλιτέχνη, τη στιγμή που δεν αναφέρουν ούτε ως είδηση το θάνατο του Κώστα Παρθένη. Οι αλληγορικές και θρησκευτικές συνθέσεις του εκφράζουν την ανάταση των ελληνικών οραμάτων, επιδιώκοντας να συγχωνεύσουν την αρχαία Ελλάδα και το Βυζάντιο με τα νεότερα ρεύματα. Χαρακτήρας υπερευαίσθητος και εσωστρεφής, μετά τη ρήξη του με το καθηγητικό κατεστημένο της Σχολής Καλών Τεχνών, απομονώνεται στο σπίτι του. Τα χαράματα της 25ης Ιουλίου 1967 πεθαίνει στον Ευαγγελισμό. Το Εθνικό Θέατρο ενεκαινίασε τις παραστάσεις του της φετινής χειμερινής σεζόν με το έργο του Ρίτζι Πιραντέλο «Ερίκος ο Τέταρτος». Την πρεμιέρα του Εθνικού ετοίμησαν τις παρουσίες των εαυτών μεγαλειότητες οι Βασίλισσες. Εις το διάλειμμα, οι Βασίλισσες δέχθησαν εις το σαλονάκι του Βασιλικού Θεωρίου τον πρωταγωνιστήν Δημήτρη Χόρν, τον οποίον τη συνεχάρισαν για την ερμηνεία του, ως επίσης και τα λοιπά μέλη του θειάσου. Εντύπωση προκαλεί το παγερό και εντελώς ανέκφραστο ύφος του δημοφιλούς ηθοποιού. Και των ερμηνευτών του έργου έλαβαν αναμνηστικές φωτογραφίες. Εις τη Θεσσαλονίκη εγένετο η τελετής ανακοινώσεως των βραβείων του 8ου Κινηματογραφικού Φεστιβάλ. Θερμά και ενθουσιώδη χειροκροτήματα. Τα βραβεία φέτος απονέμονται σε καλλιτεχνικές ταινίες και σε αρτιότερες παραγωγές, διαχωρίζοντας τον εμπορικό από τον καλλιτεχνικό κινηματογράφο. Έτσι, το βραβείο αρτιότερης παραγωγής πηγαίνει στην ταινία «Πυρετός στην άσφαλτο» του Ντίνου Δημόπουλου, ενώ το βραβείο καλλιτεχνικής ταινίας κερδίζουν οι σιλουέτες του Κωστή Ζώη.
Κωνσταντίνος αναλαμβάνει το ρόλο της κορονίδας του έθνους, περιοδεύοντας παντού. Πρωτίστως σε στρατιωτικές μονάδες, πιστεύοντας έτσι ότι διατηρεί στενή σχέση με το στράτευμα, αλλά και σε πόλεις και χωριά της επαρχίας. Το φετινό φθινόπωρο, ο βασιλιάς, διαπιστώνοντας ότι μόνο προσωρινό δεν είναι το μοντέλο εξουσίας που εγκαθιδρύουν οι πραξικοπηματίες, αποφασίζει την ανατροπή τους. Το πρωί της 13ης Δεκεμβρίου, η βασιλική οικογένεια και ο πρωθυπουργός Κόλλιας εγκαταλείπουν το Τατόι και μεταβαίνουν αρχικά στη Λάρισα και στη συνέχεια στην Καβάλα. Από εκεί ο Κωνσταντίνος σκοπεύει να συντονίσει τις κινήσεις των φιλικών προς αυτών μονάδων της Βόρειας Ελλάδας. Το σχέδιο έχει ήδη διαρρεύσει, με αποτέλεσμα οι πραξικοπηματίες να δράσουν αστραπιαία. Πολλοί από τους φιλοβασιλικούς αξιωματικούς συλλαμβάνονται, ενώ τίθενται υπό έλεγχο τα αεροδρόμια. Στη διακήρυξη που μεταδίδεται από το ραδιόφωνο, η ηγεσία της δικτατορίας διαβεβαιώνει ότι όλες οι μονάδες βρίσκονται στο πλευρό της κυβερνήσεως, καταλήγοντας: ησυχία απόλυτος, κυριαρχείς ολόκληρων την επικράτεια. Οι συνομότες και ο βασιλεύς Κωνσταντίνος προσπαθούν να διαφύγουν κρυπτόμενοι από χωρίου ή σχωρίων. Απομονωμένος και χωρίς τη συμπαράσταση επαρκών δυνάμεων, ο βασιλιάς αποφασίζει να φύγει για το εξωτερικό. Το ίδιο βράδυ φτάνει στη Ρώμη. Μετά την ορκωμοσία της νέας εθνικής κυβερνήσεως ενώπιον του αντιβασιλέως, αντιστρατήγου κυρίου Γεωργίου Ζωητάκη και του αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονήμου, συνήλθεν υπό την προεδρία του πρωθυπουργού κυρίου Γεωργίου Παπαδοπούλου το πρώτον υπουργικών συμβούλιων. Αμέσως εν συνεχεία, ο πρόεδρος της Εθνικής Κυβερνήσεως, κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος, προέβη εις εκτάκτως ενδιαφερούσας ενημερωτικάς δηλώσεις. Ο κ. Πρωθυπουργός, αφού εξέθεσε το ιστορικό των αδιανοήτων γεγονότων της 13ης Δεκεμβρίου και των τρόπων με τον οποίο η κυβέρνηση αντιμετώπισε την κατάσταση, ετώνησε τα εξής. Ο μεγάλος Θεός της Ελλάδος και η αποφασιστικότητα της Επαναστάσεως εχάρισαν δια μίαν ακόμη φοράν την ευτυχία εις τον τόπο αυτών να αντιμετωπίσει την κρίση ανεμάκτως. Μόλις κατέρευσε το βασιλικό αντιπραξικόπημα, η ηγεσία της δικτατορίας πέβδει να ορκίσει αντιβασιλέα το Γεώργιο Ζωητάκη, λόγω της αδικαιολογήτου αποχής του βασιλέως έκτισε ένα σκίσεως των καθηκόντων του. Και πρωθυπουργό, το Γεώργιο Παπαδόπουλο. Η εξουσία είναι η επανάσταση, η σκοπή της επαναστάσεως είναι καθορισμένη και επομένως δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει διαφορετική τοποθέτηση σήμερα από χθες. Τις παραμονές των Χριστουγέννων, το χιόνι θέλησε να προσθέσει το δικό του στολίδι στην Αθήνα. Οι άνθρωποι έτρεχαν σκυφτοί και τα αυτοκίνητα προχωρούσαν με προσοχή κάτω από το άγρυπνο βλέμμα του τροχονό. Οι γονείς, φορτωμένοι με τα χριστουγεννιάτικα ψώνια, έτρεχαν να προλάβουν. Και οι μικροί τροβαδούροι των Χριστουγέννων δεν έχαναν την ευκαιρία να ψάλουν τα κάλαντα. Καλήνες πέραν άρχοντες. Και τα κορίτσια αυτά, η χοροδία της ευρετικής εστίας, τα κάλαντα ήρθαν να ψάλουν εις το πολιτικό γραφείο. Οι φωτογραφίες των βασιλέων στο γραφείο του νέου πρωθυπουργού δείχνουν ότι οι πραξικοπηματίες θέλουν να αποφύγουν την οριστική ρήξη με το στέμα. Ο βασιλιάς, ως διαχρονικός συνδετικός κρίκος ολοκλήρου του έθνους, οφείλει να παραμείνει ο θεσμός σύμβολο του καθεστώτος, ακόμα και όταν αυτό το καθεστώς είναι δικτατορικό. Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο στην ελληνική ιστορία. Αυτά εν ολίκης έπραξε η Χούντα τα 7 χρόνια που έμεινε στην εξουσία, τα 7 χρόνια που διακυβέρνησε την Ελλάδα. Πότε όμως ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση και ποια ήταν η συμβολή των φοιτητών σε αυτό? Ας δούμε το βίντεο. Tristeza, nos
Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε στις 14 Φεβρουαρίου του 1973, όταν ξεσηκώθηκαν οι φοιτητές της Αθήνας και συγκεντρώθηκαν στο Πολυτεχνείο. Ζητούσαν την κατάργηση του νόμου 1347, ο οποίος προέβλεπε την υποχρεωτική στράτευση όσων ανέπτυσαν συνδικαλιστική δράση κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Η αστυνομία, παραβιάζοντας το πανεπιστημιακό άσυλο, εισήλθε στο χώρο του Ιδρύματος, συνέλαβε 11 φοιτητές και τους παρέπεμψε σε δίκη με την κατηγορία της περιήβρησης αρχής. Οι 8 καταδικάστηκαν σε διάφορες ποινές, ενώ περίπου 100 άλλοι αναγκάστηκαν να διακόψουν τις σπουδές τους και να ντυθούν στο χακί. Επτά ημέρες μετά τα πρώτα γεγονότα του Πολυτεχνείου, στις 21 Φεβρουαρίου, οι φοιτητές κατέλαβαν το κτίριο της νομικής σχολής στην Αθήνα, προβάλλοντας τα συνθήματα «Δημοκρατία», «Κάτω η Χούντα» και «Ζήτω η Ελευθερία». Η αστυνομία επενεύει και πάλι για να καταστήλει την εξέγερση, αλλά η βίαιη εκδίωξη των φοιτητών από το κτίριο της νομικής ενίσχυσε ακόμα περισσότερο την αγωνιστικότητά τους. Η εξέγερση που ξεκίνησε στις 14 Νοεμβρίου του 1973 επρόκειτο να αποτελέσει την κορύφωση των αντιδιδακτορικών εκδηλώσεων. Το πρωί εκείνης της ημέρας οι φοιτητές συγκεντρώθηκαν στο προάβλιο του Πολυτεχνείου και αποφάσισαν την κήρυξη αποχής από τα μαθήματα με έτοιμα να γίνουν εκλογές για τους φοιτητικούς συλλόγους το Δεκέμβριο του ίδιου έτους και όχι στα τέλη του επόμενου χρόνου όπως είχε ανακοινώσει το καθεστώς. Ακολούθησαν συνελεύσεις φοιτητών στην ιατρική και αστυνομική σχολή. Μάλιστα, οι φοιτητές της νομικής εξέδωσαν ψήφισμα με το οποίο ζητούσαν την ανάκληση των αποφάσεων της Χούντας για τη διεξαγωγή των φοιτητικών εκλογών, εκδημοκρατισμό των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, αύξηση των δαπανών για την παιδεία στο 20% του προϋπολογισμού και ανάκληση του νόμου 1347 για την αναγκαστική στράτευση των φοιτητών. Όσο περνούσε η μέρα, άρχισαν να μαζεύονται ολοένα και περισσότεροι φοιτητές στο Πολυτεχνείο, αλλά και άλλοι που πληροφορήθηκαν το νέο. Η αστυνομία αποδείχθηκε ανίκανη να εμποδίσει την προσέλευση του κόσμου. Το απόγευμα πάρθηκε η απόφαση για την κατάληψη του Πολυτεχνείου. Οι πόρτες έκλεισαν και από τότε άρχισε η οργάνωση της εξέγερσης. Το πρώτο βήμα ήταν η εκλογή της Συντονιστικής Επιτροπής, στην οποία μετήχαν 22 φοιτητές και 2 εργάτες, με σκοπό να καθοδηγεί στον αγώνα. Επιπλέον, δημιουργήθηκαν επιτροπές σε όλες τις σχολές για να οργανώσουν την κατάληψη και την επικοινωνία με την ελληνική κοινωνία. Σκέπασε τον ήλιο και ο χάρος ροβολάγε. Και ο χάρος ροβολάγε. Για το σκοπό αυτό άρχισε να λειτουργεί ένας ραδιοφωνικός σταθμός αρχικά στο κτίριο του Χημικού και αργότερα στο κτίριο των Μηχανολόγων με εκφωνητές τη Μαρία Δαμανάκη και τον Δημήτρη Παπαχρήστου. Επιπλέον, στο Πολυτεχνείο εγκαταστάθηκαν πολύγραφοι που δούλευαν μέρα νύχτα για να πληροφορούν τους φοιτητές και τον υπόλοιπο κόσμο για τις αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής και των φοιτητικών συνελεύσεων. Συγκροτήθηκαν συνεργεία φοιτητών που έγραφαν συνθήματα σε πλακάτ, σε τείχους, στα τρόλι, στα λεωφορεία και στα ταξί για να τα γνωρίζουν όλοι οι Αθηναίοι. Στο Πολυτεχνείο οργανώθηκε εστιατόριο και νοσοκομείο, ενώ ομάδες φοιτητών ανέλαβαν την περιφρούρηση του χώρου, ξεχωρίζοντας τους ενθουσιώδεις και δημοκράτες Αθηναίους από τους προβοκάτορες.
πρώτη αντίδραση του διδακτορικού καθεστώτος ήταν να στείλει μυστικούς πράκτορες να ανακατευθούν στο πλήθος που συνέρεε στο Πολυτεχνείο και να ακροβολήσει σκοπευτές στα γύρω κτίρια. Στις 16 Νοεμβρίου, μεγάλες αστυνομικές δυνάμεις επιτέθηκαν εναντίον του πλήθους που ήταν συγκεντρωμένο έξω από το Πολυτεχνείο με γκλόπ, δακρυγόνα και σφαίρες ντουμ-ντουμ. Οι περισσότεροι διαλύθηκαν. Όσοι έμειναν, έστειναν οδοφράγματα ανατρέποντας τρόλεϊ και συγκεντρώνοντας υλικά από οικοδομές, ενώ άναψαν φωτιές για να εξουδετερώσουν τα δακρυγόνα. Αργότερα η αστυνομία έκανε χρήση όπλων, χωρίς όμως να πετύχει το στόχο της, δηλαδή την καταστολή της εξέγερσης. Προσοχή, προσοχή. Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο. Σας μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων. Ο Γεώργιος Παπαδόπουλος, όταν διαπίστωσε ότι η αστυνομία δυνατούσε να εισέλθει στο Πολυτεχνείο, αποφάσισε να χρησιμοποιήσει το στρατό. Κοντά στο σταθμό Λαρίσης συγκεντρώθηκαν 3 μοίρες ΛΟΚ και 1 μοίρα αλεξιπτωτιστών από τη Θεσσαλονίκη. 3 άρματα μάχης κατέβηκαν από το Γουδί προς το Πολυτεχνείο. Τα 2 στάθμευσαν στις οδούς στο Σίτσα και Στουρνάρα, αποκλείοντας τις πλαϊνές πύλες του Ιδρύματος, και το άλλο έλαβε θέση απέναντι από την κεντρική πύλη. Η Συντονιστική Επιτροπή των Φοιτητών ζήτησε διαπραγματεύσεις, αλλά το αίτημά τους απορρίφθηκε. Στις 3 τα ξημερώματα της 17ης Νοεμβρίου, το άρμα που βρισκόταν απέναντι από την κεντρική πύλη έλαβε εντολή να εισβάλλει. Έπεσε πάνω στην πύλη και την έριξε, παρασέρνοντας το διάβα του μια κοπέλα που ήταν σκαρφαλωμένη στον περίβολο, κρατώντας την ελληνική σημαία. Οι μοίρες των ΛΟΚ, μαζί με ομάδες μυστικών αλλά και μη αστυνομικών, εισέβαλαν στο Πολυτεχνείο και κυνήγησαν τους φοιτητές, οι οποίοι πηδώντας από τα κάγκελα προσπάθησαν να διαφύγουν στους γύρω δρόμους. Τους κυνήγησαν αστυνομικοί, πεζοναύτες, εσαντζίδες. Αρκετοί σώθηκαν βρίσκοντας άσυλο στις γύρω πολυκατοικίες, πολλοί συνελήφθησαν και μεταφέρθηκαν στη Γενική Ασφάλεια και στην ΕΣΑ. Ύστερα κύλησε ο καιρός και η ιστορία, πέρασε εύκολα απ' τη μνήμη στην καρδιά. Ο τείχος έγραφε μονάδικη ευκαιρία, εντός πολλούνται πάσης φύσεως υλικά. Από νωρίς τα καφενεία, επί τα γηπέδα στη χυμά τα καβγά. Ο δρόμος είναι η ιστορία, η παρέα μας πως
κλίμα με διακόνες. Οδηγή της ελπίδας πρώτη νεκρή. Πάλις ξεκίνημα με διακόνες. Οδηγή της ελπίδας πρώτη νεκρή. Όχι άλλα δάκρυα κλείσαν οι τάφοι. Δευτεριάς λύπας μα η πρώτη νεκρή. Όχι άλλα δάκρυα κλείσαν οι τάφοι. Δευτεριά μας λύπας μα η πρώτη νεκρή. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, στις 17 Νοεμβρίου συνελήφθησαν 840 άτομα. Όμως, μετά τη μεταπολίτευση, αξιωματικοί της αστυνομίας, ανακρινόμενοι, ανέφεραν ότι οι συλληφθέντες ξεπέρασαν τους 2.400. Οι νεκροί επισήμως ανήλθαν στα 34 άτομα. Στην ανάκριση που διενεργήθηκε το φθινόπωρο του 1975 εναντίον των πρωτετήων της καταστολής εντοπίστηκαν 21 περιπτώσεις θανάσιμου τραυματισμού. Ωστόσο τα θύματα πρέπει να ήταν πολύ περισσότερα διότι πολύ βαριά τραυματισμένοι προκειμένου να διαφύγουν τη σύλληψη αρνήθηκαν να διακομιστούν σε νοσοκομείο. Ήταν παιδιά και τυχαίνανε και καλή σοδιά. Τα βράδια ξενυχτούσαν στα υπόγεια, στα υπόγεια. Και σβάρναγλοι μερί στις γειτονιές. Αχ, τα σοκάκια εκείνα κι οι γωνιές. Σφιχτά που φύλαξαν τα τίμια λόγια. Ήτανε νέοι, ήτανε νέοι, ήταν παιδιά. Και τυχαίνανε και καλή σοδειά. Οι φοιτητές από όλες τις σχολές, στη διάρκεια του φοιτητικού συνήματος, μου υπερδίνησαν πως τα προβλήματα σχετικά με τον εκδημοκρατισμό της παιδείας και της λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος δεν λύνονται χωρίς την αλλαγή της συγκεκριμένης πολιτικής κατάστασης. Ο Γεώργιος Παπαδόπουλος κήρυξε στρατιωτικό νόμο, αλλά στις 25 Νοεμβρίου ανατράπηκε με πραξικόπημα. Πρόεδρος ορίστηκε ο αντιστράτηγος Φέδων Γκυζίκης και πρωθυπουργός της νέας κυβέρνησης ο Αδαμάντιος Ανδρουτσόπουλος. Όμως, ο ισχυρός άνδρας του νέου καθεστώτος ήταν ο διοικητής της στρατιωτικής αστυνομίας, ταξίαρχος Δημήτριος Ιωαννίδης, που επέβαλε ένα καθεστώς σκληρότερο από εκείνο του Παπαδόπουλου. Πολιτικό αγώνα, οι φοιτητές και οι Έλληνες εργαζόμενοι κλείστηκαν στο Πολυτεχνείο και καθαρίζουν τις θέσεις και καλούν τον ελληνικό λαό να συσπηρωθεί γύρω τους και να αγωνιστεί μαζί τους ως την τελική νίκη. Και τυχαίνανε και καλή σοδειά. Το καθεστώς κατέρευσε στις 23 Ιουλίου του 1974, αφού είχε ήδη προηγηθεί η τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Ο Γκυζίκης και ο αντιστράτηγος Ντάβος, διοικητής του 3ου Σώματος Στρατού, κάλεσαν τον Κωνσταντίνο Καραμανλή να επιστρέψει στην Ελλάδα για να επαναφέρει τη δημοκρατική διακυβέρνηση.
παλιά σκουριά δεν πηγαίνει. Σε τούτα εδώ τα μάρμαρα παλιά σκουριά δεν πηγαίνει. Εμιλικέλα, ο αγώνας γύρω από τη λαϊκή κυριαρχία και την εθνική ανεξαρτησία σήμερα κινήθηκε. Υπάμε σε μαζικές διεκδικήσεις στα οικονομικά, επαγγελματικά και κοινωνικά σου προβλήματα με απεργιακούς αγώνες, με μαζικές κινητοποιήσεις και φιλανθρωπία, με πρόκληση της γενική απεργία για την ανατροπή της δικτατορίας. Για πέλεγαν τα σίδερα μας δάνε. Αυτή ήταν η συμβολή δεκάδων φοιτητών που επέλεξαν να ταχθούν εναντίον του στρατιωτικού καθεστώτος. Άοπλοι, καθώς ήταν, μπόρεσαν και αντέδρασαν και μπόρεσαν έτσι να καθορίσουν το μέλλον της Ελλάδας. Ας ακούσουμε όμως αυτούς που έδωσαν φωνή μέσα από τον ραδιοφωνικό σταθμό του Πολυτεχνείου στα αιτήματα όλων των φοιτητών αλλά και ολόκληρου του ελληνικού λαού. Μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων. Ελληνική ΛΑΕ, συμμεταδίδω με διαχείριση της Γεννητικής Επιτροπής των φοιτητών που βρίσκονται μέσα στο Εθνικό Μεσόγειο Πολυτεχνείο αυτή τη στιγμή. Οι φοιτητές από όλες τις σχολές, στη διάρκεια του φοιτητικού κινήματος, συνειδητοποίησαν πως τα προβλήματα σχετικά με τον εκδημοκρατισμό της παιδείας και τη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος δεν λύνονται χωρίς την αλλαγή της συγκεκριμένης πολιτικής κατάστασης. Αρχίζοντας έτσι πολιτικό αγώνα, οι φοιτητές και οι Έλληνες εργαζόμενοι που κλείστηκαν στο Πολυτεχνείο ξεκαθαρίζουν τις θέσεις τους και καλούν τον ελληνικό λαό να τις πληρωθεί γύρω τους και να αγωνιστεί μαζί τους ως την τελική νίκη. Ένα, προτακτική προϋπόθεση για την επίλυση όλων των λαϊκών προβλημάτων θεωρούμε την άμεση πτώση του τυραννικού καθεστώτος της Χούντας και την παράλληλη εγκαθίδρυση της λαϊκής κυριαρχίας. 2. Η εγκαθίδρυση της λαϊκής κυριαρχίας συνδέεται αναπόσπαστα με την εθνική ανεξαρτησία από τα ξένα συμφέροντα που χρόνια στήριζαν την τυραννία στη χώρα μας. Η πλασιά κινητοποίηση του ελληνικού λαού και η εκδήλωση συμπαράστασης από όλες τις γωνιές της Ελλάδας είναι η καλύτερη απάντηση στους όσους επιχειρούν να μας δυσκολύσουν. Ελληνική ΛΑΕ, ο αγώνας γύρω από τη λαϊκή κυριαρχία και την εθνική ανεξαρτησία σήμερα συνήθατε τις άμεσες μαζικές διεκδικήσεις στα οικονομικά, επαγγελματικά και κοινωνικά σου προβλήματα με απεργιακούς αγώνες, με μαζικές κινητοποιήσεις και φιλαλητήρια, με προοπτική τη γενική απεργία για την ανατροπή της δικτατορίας. Η παρουσία μας εδώ αποτελεί κέντρο συσπήρωσης, κινητοποίησης και μαζικοποίησης του λαϊκού αγώνα. Όλοι ενωμένοι στον αγώνα για τη δημοκρατία και την εθνική ανεξαρτησία. Ζήτω ο λαϊκός αγώνας.
11 μήνες μετά τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, στις 20 Οκτωβρίου 1974, ανακοινώνεται από τον προϊστάμενο της Αγγελίας Πλημελιωδικών Κωνσταντίνο Φαφούτη το πόρισμα του εισαγγελέα Δημήτρη Τσεβά που διενήργησε την προκατακτική εξέταση για τα γεγονότα του Πολυτεχνείου. Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά στο πόρισμα του εισαγγελέα Τσεβά, βαρύς υπήρξε ο φόρος του αίματος εις νεκρούς και τραυματίας ο καταβληθής δια την καταστολή της εξεγέρσεως του Πολυτεχνείου και των μεν τραυματιών των αριθμών ήγκυσε με τα βεβαιότητας μάλλον η έρευνα. Ανεξιχνίαστος όμως παραμένει εις έτη ο ακριβής αριθμός των νεκρών. Σύντομοι κατεβλήθησαν προς την κατεύθυνση ταύτην προσπάθειε και πέραν των αμέσως ή εμέσως περιερχομένων εις γνώσεις μου έκκλησης δια του τύπου δημοσία διετυπώθη, όπως κατακέρθωσιν ή αναφέρθωσιν περιπτώσεις θανάτων ή και εξαφανίσεως ατόμων συνέπεια των γεγονότων του Πολυτεχνείου. Και είναι αληθές ότι ουδέν περιοτατικών καταγγέλθη. Δεν αντλείται όμως εντεύθεν απόδειξης περί ανυπαρξίας τιούτων, διότι κατά τη διαδρομή της ερεύνης εβεβαιώθησαν ή και απλώς επιθανολόγησαν περιστατικά, εδρεούντα παρεμή την πεποίθηση ότι οι νεκροί εκ των γεγονότων του Πολυτεχνείου υπήρξαν περισσότεροι των επισήμως ανακοινοθέντων. Ο εισαγγελέας Τσεβάς εκτίμησε ότι ο αριθμός των νεκρών ανήλθε σε 34. 15 ήταν εκείνοι που ανακοινώθηκαν επίσημα, 3 που ο θάνατός τους προκύπτει από βέβαιες μαρτυρίες και 16 εκείνοι που ο θάνατός τους προκύπτει από βάσιμες ενδείξεις. Οι επώνυμοι νεκροί είναι Διομήδης Ιωάννου Κομνηνός, ετών 17, μαθητής, εφωνεύθη έξωθη του Πολυτεχνείου περί ώρα 10 και 4 της 16ης Νοεμβρίου του 1973. Βασίμος πιθανολογείται ότι δράστης του φόνου τούτου είναι ο προεκτεθής συνταγματάρχης. Βασίλειος Παναγιώτου Φάμελος, ετών 26. Εφωνεύθη εγγύς του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως, βληθείς προφανώς υποτείνος των εκ των Υπουργείων Πυροβολούντων. Τόριν Έγκελεντ, σπουδάστρια Νορβηγής, εφωνεύθη στην πλατεία Αιγύπτου περί την ώρα 23:30 στην 16η Νοεμβρίου του 1973 παραγνώστου δράστου. Γεώργιος Ανδρέου Σαμούρης, σπουδαστής ετών 22. Εφωνεύθη υπαγνώστου εις άγνωστων σημείων εξεπαφής περί το μεσονύκτιον και το πτώμα του μετεφέρθη και απερίφθη εις την διασταύρωση των οδών καλλιδρομείου και ζωσιμάδων. Αλέξανδρος Ευστρατίου Σπαρτίδης, ετών 16 μαθητής. Εφωνεύθη επί της οδού Κότσικα, βληθείς υποστρατιωτών εκ του κτηρίου του ΟΤΕ. Μάρκος Δημητρίου Καραμάνης, ετών 23. Εφωνεύθη ευρισκόμενος επί της οδού Πατησίων και Αιγύπτου 1, πολυκατοικίαν και ώρα 10:30. Βασίλειος Καράκας, Τούρκος Υπήκος, ετών 43. Εφωνεύθη εις την Αιγύπτου περί ώρα 1, βληθείς υποστρατιώτου ευρισκομένου έμπροσθεν του ναού του Αγίου Θεράποντος. Δημήτριος Θεοδόρας, ετών 6, εφωνεύθη επί της οδού ορεινής ταξιαρχίας ζωγράφου περί ώραν 1:30 στις 17 Νοεμβρίου του 1973, βληθείς υποστρατιώτου ευρισκομένου έμπροσθεν του ναού του Αγίου Θεράποντος. Βασιλική Φωτίου Μπεκιάρη, ετών 17, εφωνεύθη ευρισκομένη εις την ταράτσα της επί της οδού Μεταγένους. Είχα ένα φίλο που ήξερε και έπαιζε τα κορτεόν.
όταν τραγούδαγε φτιστός ήταν ο ήλιος, φωτιές στα χέρια του ανάβε τα κορδεύω. Γεώργιος Αλεξάνδρου Γεριτσίδης, ετών 48, εφοριακός υπάλληλος. Νικόλαος Πέτρου Μαρκούλης, ετών 25. Στυλιανός Καραγεώργης, ετών 19. Ανδρέας Τεργίου Κούμπος, ετών 63. Μιχαήλ Δημητρίου Μυρογιάννης, ετών 20. Κυριάκος Δημητρίου Παντελάκης, ετών 45, δικηγόρος. Οι νεκροί πλήρως βεβαιωθέντες ήταν Σπύρος Κοντομάρης, δικηγόρος. Εκατερίνη Αργυροπούλου, ετών 75. Δημήτριος Παπαϊωάννου, ετών 60. Ιδιωτικός υπάλληλος. Ταχυνισμένο σύνθημα πάντα μου μένει, οπότε ακούω από τότε ακορντεό. Έχει σαν στάμπα τη ζωή μου σημαδέψει. Δεν θα περά, δεν θα περάσει ο φασισμός. Και έχει σαν στάμπα τη ζωή μου σημαδέψει. Δεν θα περά, δεν θα περάσει ο φασισμός. Νομίζω ότι η μέγιστη τιμή που θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει στους νεκρούς μόλις επετεύχθη. Αναφέραμε όλους τους νεκρούς, όλους όσους έδωσαν τη μάχη για τη δημοκρατία, τη μάχη για την ελευθερία, για το ψωμί, την παιδεία, την ελευθερία, για αυτό που στέρισε η Χούντα για 7 χρόνια υπό την προεδρία του Γεώργιου Παπαδόπουλου. Ας δούμε όμως μερικές ακόμα εικόνες από εκείνη την εποχή. Νομική Μνημόσυνο Παπανδρέου Πολυτεχνείο. Ποιο σχόλιο, ποια λόγια μπορούν να περιγράψουν τη μεγαλοσύνη αυτών των παιδιών, αυτών των πολιορκημένων πίσω από τα κάγκελα του Πολυτεχνείου, αλλά ελεύθερων παιδιών που τόλμησαν να κινηθούν ενάντια σε μια στρατιωτική δικτατορία. Μια δικτατορία που έτριζε, που ήταν έτοιμη να σοριαστεί κάτω από το μίσος του λαού. Μια δικτατορία όμως που δεν είχε ακόμη εκπληρώσει το δικό της καθήκον, την ολοκλήρωση της προδοσίας της Κύπρου. Οι συνταγματάρχες υποσχέθηκαν εκλογές. Όχι ελεύθερες και τίμιες εκλογές. Η κραυγή έσχος που συνοδεύει την εκλογική αυτή παροδία δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα. Η μεγάλη μάζα των φοιτητών που ασφυκτικά καλύπτει σκάλες, διάδρομους και το πεζοδρόμιο εξ' από τη νομική θα μείνει μακριά από τις κάλπες.
Το ίδιο βράδυ τα κρατητήρια της ασφάλειας ήταν πάλι γεμάτα και στις 13 Φλεβάρι του 1973 96 φοιτητές που θεωρήθηκαν υπεύθυνοι για την αναταραχή στέλνονται με τη βία στο στρατό. Είναι Φεβρουάριος του 1973. Τα γεγονότα της νομικής έχουν φτάσει στο κατακόρυφο. Βγαίνει ο Χαλιτζής από το γραφείο του και καλεί έκτακτη συγκέντρωση τμήματος. Όλοι, αξιωματικοί και οπλίτες, όλοι έδιραν εκείνη την ημέρα. Τα πάρα
Ενότητα, αλληλεγγύη, αγώνας. Οι οδηγοί της ελπίδας ήταν αυτοί οι φοιτητές, αυτοί οι φοιτητές που αυθόρμητα, χωρίς κανένα κομματικό μηχανισμό από πίσω, κατάφεραν να επαναστατήσουν, να κάνουν την εξέγερση και να μπορέσουν να ανατρέψουν αυτό το καθεστώς. Αυτό το στρατιωτικό καθεστώς που επετεύχθη στις 21 Απριλίου του 1967 και πήγε την Ελλάδα 7 χρόνια πίσω. Πολλά περισσότερα χρόνια όμως, 40 χρόνια μετά, αυτό το μήνυμα συνεχίζει να υπάρχει. Συνεχίζει να δίνεται στους διαμένοντες αυτής της χώρας για να μπορέσουν να αγωνιστούν για τα δικαιώματά τους και για ό,τι δεν έχουν. Ας δούμε όμως κάποιες ακόμα εικόνες από το αρχείο της ΕΡΤ και να δούμε πολύ πιο λεπτομερώς τι έγινε με τη Χούντα τα χρόνια που ακολούθησαν. Η ελληνική Νιρεμβέργη άρχισε σήμερα στις 9. Σας ομιλώ από τον Κορυδαλό, όπου ο Παπαδόπουλος, ο Ιωαννίδης, ο Μακαρέζος, ο Λαδάς, ο Πατακός. Όλα τα μεγάλα ονόματα της 7χρονης δικτατορίας κάθισαν ήδη στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Δεκάδες Έλληνες και ξένοι δημοσιογράφοι, φωτορεπόρτερ και κινηματογραφιστές έχουν στρέψει τους φακούς της παγκόσμιας επικαιρότητας εδώ στο πενταμελές εφετείο Αθηνών, που θα δικάσει τους προτετίους του πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου 1967. Στο εδόλιο του κατηγορουμένου κάθονται οι 20 από τους 24 κατηγορουμένους. Οι τρεις, Ασλανίδης, Κοτσέλης και Παλαιολόγου, φυγοδικούν στο εξωτερικό και ο τέταρτος, ο Θεοφιλογιαννάκος, θα δικαστεί χωριστά στις 7 Αυγούστου, γιατί κατηγορείται και για τους γνωστούς βασανισμούς. Στις 9 και 5 ακριβώς οι δικαστές καταλαμβάνουν τις έδρες τους. Πρόεδρος του δικαστηρίου είναι ο εφέτης κύριος Ιωάννης Ντεγιάννης. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι 20 είναι στάση και εσχάτη προδοσία. Και οι ανώτατες ποινές που μπορεί να τους επιβληθούν δεν αφήνουν περιθώρια για το μέγεθος των εγκλημάτων τους. Γιατί για την πρώτη κατηγορία τη στάση προβλέπεται θάνατος και για την εσχάτη προδοσία ισόβια δεσμά. Ο κύριος Παπαδόπουλος παρακολείται να γερθεί. Ορίστε κύριε. Είστε. Πώς λέγεστε? Το εξεφώνησα κύριε, αλλά καλώς, πιθανόν. Έχετε δικηγόρο? Μάλιστα. Τον κύριο Παπασπύρου. Καλώς. Σηκώθηκε, πλησιάστε. Λέγεστε Γεώργιος Παπαδόπουλος του. Τη μητέρα σας. Γεννηθήκατε πού? Και κάθεστε. Τι δουλειά κάνετε? Ένα αποστρατεία ταξία. Παντρεμένος είστε? Μάλιστα. Παιδιά, πώς είναι τη γυναίκα σας? Είναι δεύτερο γάμο με τα δεσπίνη Σκάσταρη. Παιδιά έχετε? Τρία, ένα άρε, δύο δίλε. Πώς λέγονται? Χρήστος, Μισούλα και Υπερμαχία. Έχετε κατηγορηθεί άλλη φορά? Όχι. Σε λίγο κύριο Αγγελέα θα απαγγείλει τη δέμουσα κατηγορία. Προετοιμαστείτε για την απολογία σας. Καθίστε κύριε. Ο κύριος Νικόλος Ιωάννου Μακαρέζος. Η μητέρα σας, που γεννηθήκατε, και κάθεσε Αθήνες, τι δουλειά κάνετε? Τι δουλειά κάνετε? Αξία πως είναι ο πρωτατής. Πόσον ετών είστε? 56. Παντρεμένος είστε? Μάλιστα. Πώς λένε τη σύζυγο? Αρέχει. Το γένος? Ματέως. Πού παιδιά έχετε? Δύο. Πώς τα λένε? Έχετε κατηγορηθεί άλλη φορά? Έχετε κατηγορηθεί άλλη φορά? Όχι. Με πλησιάζετε κύριε. Κύριε, μην ανησυχείτε. Δεν είναι επί ουσιουδών πραγμάτων. Η λήψη ταυτότητας είναι. Αν δεν ξέρετε ότι η μητέρα του λέγεται Κατερίνη, δεν χάλασε ο κόσμος. Μάλιστα. Δεν έχετε κατηγορηθεί άλλη φορά? Όχι. Να κουραστείτε τον κύριο Εισαγγελέα, ο οποίος θα απαγγείλει τη δέουσα κατηγορία και να απολογηθείτε εν καιρό. Καθίστε κύριε. Ο Στυλιανός Πατακός. Του Γεωργίου γεννηθήκατε πού? Κρήτη. Και κάθεστε? Όχι, η άλλη σας κατοικία, η πολιτική κατοικία. Εκτός αν εσείς δέχεσαι, ας πούμε, εθελοντική σας κατοικία αυτή. Λοιπόν. Αθήνα, 15. Τι δουλειά κάνετε? Παρακαλώ, ησυχία. Τι δουλειά κάνετε? Ένα αποστρατεία. Είστε παντρεμένος? Πώς λέγεται η σύζυγος? Τι δουλειά κάνει, τα παιδιά, όχι παιδιά έχετε? Δύο, τριατέρας, εγκάμου. Έχετε κατηγορηθεί ποτέ? Όχι. Ο κύριος Σαγκίδης θα απαγγείλει τη δέουσα κατηγορία και εν καιρό θα απολογηθείτε.
Ο Δημήτριος Ιωαννίδης, μάλιστα. Του Αριστοτέλους. Πού γεννηθήκατε? Αθήνα. Αθήνα ή στην Ήπειρο? Στην Αθήνα. Και μένετε? Τι δουλειά κάνετε? Είστε παντρεμένος? Έχετε κατηγορηθεί άλλη φορά? Όχι. Και εσείς θα ακούσετε τη δέουσα κατηγορία και θα απολογηθείτε εν καιρό. Ο Ιωάννης Ηλία Λαδάς. Τη μητέρα σας να ρωτήσετε. Για το γένος Κεφάλα. Το γένος Κεφάλα. Πού γεννηθήκατε? Το Δεράκι των Αρκαδίας. Αρκαδίας. Και κάθεστε? Άνω Ηλίσια. Άνω Ηλίσια. Τι δουλειά κάνετε? Αξίωμος αναπληρωτής. Παντρεμένος είστε? Μάλιστα. Παιδιά, πώς λένε τη σύζυγο? Το γένος Κέσαρη. Παιδιά έχετε? Δύο. Πώς λέγονται? Ηλίας και Καλλιόπης. Ο κύριος Αγγελέας παρακαλείται για την απαγγελία της δεύτερης κατηγορίας. Κύριε δικαστέ, σήμερα ενώπιον του πενταμελούς εφετείου Αθηνών, συνεδριάζοντος εν διεθούση τάφτη κατόπιν ειδικής αποφάσεως του Υπουργού Δικαιοσύνης, πρόκειται να εκδικαστούν οι αξιόπινε πράξεις της εσχάτης προδοσίας και της τάσεως στρατιωτικών. Σηκωθείτε, πλησιάστε στο μικρόφωνο. Ακούσατε γιατί κατηγορείστε. Δεν θα απολογηθείτε τώρα, αλλά έχετε το δικαίωμα και την υποχρέωση να δώσετε προκαταβολικός εξηγής. Αν παραδέχεστε την πράξη σας ή όχι, μόνο να επ' αυτού. Δεν την αποδέχω. Καθίστε. Ορίστε εσείς. Φίλοι, ελάτε στο μικρό. Όχι διαδήλωση. Ανεβείτε απάνω. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι δεν έχετε το δικαίωμα του λόγου, όπως και άλλη φορά σας το είπα. Μπορεί να έχετε σιγανά να λέτε για μια στιγμή παρακαλώ αυτό, αλλά όχι δια ηχηρών φωνών από το ακροατηρίου. Είμαστε γνωστοί με, δεν είναι έτσι? Να τελειώνουμε. Επ' αυτών των λεπτομεριών. Ορίστε κύριε, την λέτε γιατί... Δεν αποδέχομαι την κατηγορία. Δεν αποδέχεστε. Καθίστε κύριε. Ορίστε. Γνωρίζω την κατηγορία, δεν την αναγνωρίζω. Δεν την αναγνωρίζω. Καθίστε κύριε. Ορίστε κύριε. Γνωρίζω την κατηγορία, δεν την αποδέχομαι ουδόλως. Καθίστε. Ορίστε κύριε. Όχι, καλύτερα σε έρχεται για να ακούγεται, να πληρείται η δημοσιότητα. Γνωρίζω την κατηγορία, αλλά δεν την αποδέχω. Καθίστε. Ο κύριος Αγγελής. Γνωρίζω την κατηγορία, αλλά δεν την αποδέχω. Καθίστε, κύριε. Κύριος Ιωαννίδης. Γνωρίζω την κατηγορία, αλλά δεν την αποδέχω. Καθίστε, κύριε. Κύριος Λαδάς. Γνωρίζω την κατηγορία, αλλά δεν την αποδέχομαι, ούτε την ιδιότητα του κατηγορουμένου. Καλώς, καθίστε κύριε. Σημαίνει τίποτε περισσότερο αν αυτό? Κύριε, ούτε την ιδιότητα του κατηγορουμένου, δηλαδή αρνείστε να απολογηθείτε? Μάλιστα. Μετά την εκφώνηση των ονομάτων, ζητήθηκε όπως στη δίκη παρασταθεί και πολιτική αγωγή. Αίτημα που απορρίφθηκε τελικά από το δικαστήριο. Λίγο αργότερα, σαν συνήγορος υπερασπίσεως, όσων στερούνται υπερασπίσεως, διορίστηκε αυτεπάγγελτα από το πενταμελές εφετείο δικηγόρος, ο οποίος ζήτησε 24 προθεσμία για να μελετήσει την δικογραφία. Έτσι το δικαστήριο διέκοψε για μεθαύριο Τετάρτη. Εν τω μεταξύ, μέσα και έξω από τον Κορυδαλό έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα ασφαλείας. Τόσο αποτελεσματικά ώστε να αποθαρρύνουν κάθε σκέψη δημιουργίας εκτρόπων που θα μπορούσαν ενδεχομένως να ματαιώσουν τη δίκη. Εκατοντάδες αστυνομικοί, φρουροί, περιπολικά της αμέσου δράσεως, άβρες, πυροσβεστικά οχήματα και επίλεκτοι σκοπευτές έχουν καταλάβει τις πιο επίκαιρες θέσεις στην περιοχή. Ανιχνευτές επισημάνσεως μετάλλων ερευνούν σχολαστικά τους εισερχομένους, μέτρο από το οποίο δεν εξαιρέθηκαν ούτε οι πολιτικοί αρχηγοί κ. Κανελόπουλος, Μαύρος, Παπανδρέου και Ήλιου, που έφτασαν στο δικαστήριο προκειμένου να παραστούν σαν μάρτυρες κατηγορίας.
Την Τετάρτη το πρωί, 1ο Μάρτη τη κατηγορία, θα καταθέσει ο κύριος Παναγιώτης Κανελόπουλος, νόμιμος πρωθυπουργός της χώρας, όταν οι πραξικοπηματίες κατέλαβαν με τα τάγκ στην εξουσία. Η περίοδος της δικτατορίας δημοσιογραφικά φέρεται να τελείωσε όταν η Χούντα του Ιωαννίδη κατέρευσε στις 24 Ιουλίου του 1974 κάτω από το βάρος της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, παρόλο που η στρατιωτική ηγεσία παρέμεινε στη θέση της σχεδόν μέχρι το τέλος του έτους. Η εισβολή στην Κύπρο ξεκίνησε 4 μέρες νωρίτερα, στις 20 Ιουλίου του 1974 και αποτέλεσε παράβαση του καταστατικού χάρτη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και της Συνθήκης Εγγυήσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι γνωστή με την ονομασία Ατήλας, που όμως είχε επέλθει κατάπαυση πυρός. Η Χούντα, που είχε την ευθύνη για την προάσπιση του νησιού, δεν αντέδρασε όπως θα έπρεπε, παραπλανημένη από τις διαβεβαιώσεις των Αμερικανών, με αποτέλεσμα στην κατάληψη του 4% των εδαφών του νησιού. Η επταετία της Χούντας σημαδεύτηκε από σκάνδαλα και πολλές περιπτώσεις χρηματισμού και ευνοιοκρατίας. Τα πιο γνωστά είναι το σκάνδαλο με τα λεγόμενα θαλασσοδάνεια του συνταγματάρχη Ιωάννη Λαδάπου, που έμεινε κοροϊδευτικά στην ιστορία ως ο κύριος Καθαρά Χέρια, το σκάνδαλο με τα σάπια κρέατα του συνταγματάρχη Μπαλόπουλου και οι τεράστιες χρηματικές δαπάνες για τα κοσμικά πάρτι και την πολυτελή ζωή του αντισυνταγματάρχη Μιχάλη Ρουφογάλη, που του είχε ανατεθεί η διοίκηση της ΚΙΠ, δηλαδή του εθνικά κρίσιμου τομέα των μυστικών υπηρεσιών, ο οποίος επίσης εξασφάλιζε τη χορήγηση δανείων σε υποστηρικτές της Χούντας, επιβαρύνοντας τις ελληνικές δημόσιες τράπεζες. Η ευνοιοκρατία και το ρουσφέτη επί Χούντας γιγαντώθηκαν. Ο Μακαρέζος διόρισε τον κουνιάδο του Αλέξανδρου Ματθαίου υπουργό Γεωργίας, ο Λαδάς έκανε τον ένα ξαδερφό του στρατηγό και διοικητή της ΑΣΕΔΝ και τον άλλο ξαδερφό του γενικό γραμματέα του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, ενώ ο γαμπρός του Πατακού Ανδρέας Μεϊντάσης έγινε βαθύπλουτος παίρνοντας χαριστικά δουλειές από το Δήμο Αθηναίων. Ο στρατηγός Βασίλης Καρδαμάκης διορίστηκε διοικητής της ΔΕΗ και ο στρατηγός Αλέξανδρος Νάτσινας διορίστηκε πρόεδρος στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Κύριος ο Μιχαήλ Νικολάου Παλόπουλος, δια των Κωνσταντίνων Καρίδαν προέκυψαν αμφιβολή ετινές και των κυρίσι Αθών. Ο Δημήτρος Σταματελόπουλος κηρύσσεται ένοχος τάσος εν καιρό ειρήνης, αν επιβαρυντικόν ότι υπήρξε υποκινητής και δε επικεφαλής αυτής και δεύτερον εσχάτης προδοσίας. Απορρίπτεται το ισχυρισμός περί πλάνης. Απορρίπτεται το ισχυρισμός περί εφαρμογής του άρθρου 137 ποινικού κώδικου. Γίνονται δεκτά τα κάτω θεραπευτικά του προηγουμένου ενδύμου βίου, του ότι επέδειξε ειλικρινή μεταμέλεια και επενδύσε να μειώσει τα συνεδεία της πράξεώς του και του ότι ετοιμαστρώνει σχετικό χρονικό διάστημα μετά την πράξη συμπεριεφέρει τους ανώσεις. Στις 30 Δεκεμβρίου του 1975 και μετά από ακροαματική διαδικασία 2,5 μηνών και διάσκεψη 6 ημερών ενώπιον του πενταμελούς εφετείου Αθηνών, εκδόθηκε η απόφαση του δικαστηρίου, το οποίο κήρυξε ενόχους τους 20 από τους 32 κατηγορουμένους, ενώ αθώωσε άλλους 12. Οι κύριες ποινές που επεβλήθησαν: Δημήτριος Ιωαννίδης, 7 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία σε 7 ανθρωποκτονίες από πρόθεση και 25 χρόνια κάθερξη κατά συγχώνευση για ηθική αυτουργία σε 38 απόπειρες ανθρωποκτονιών και πρόκληση διάπραγης κακουργημάτων καθώς και διαρκής στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων. Γεώργιος Παπαδόπουλος, 25 χρόνια κάθερξη για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονίες από πρόθεση και απόπειρες ανθρωποκτονιών καθώς και δεκαετή στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων. Σταύρος Βαρνάβας,
3 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία σε 3 ανθρωποκτονίες από πρόθεση και 25 χρόνια κάθερξη κατά συγχώνευση για ηθική αυτουργία σε 17 απόπειρες ανθρωποκτονιών για πρόκληση διάπραξης κακουργημάτων καθώς και διαρκή στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων. Νικόλαος Ντερτιλής. Ισόβια κάθερξη και διαρκή στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων για ανθρωποκτονία από πρόθεση του φοιτητή Μυρογιάννη. Άλλοι 4 ανώτατοι αξιωματικοί σε 25 χρόνια κάθερξη κατά συγχώνευση για ηθική αυτουργία σε 12 συνολικά ανθρωποκτονίες και 56 απόπειρες ανθρωποκτονιών καθώς και δεκαετή στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων. Άλλοι 12 κατηγορούμενοι σε μικρότερες ποινές από 5 μήνες έως 10 χρόνια κάθερξη για διάφορες κατηγορίες, κυρίως για ηθική αυτουργία σε επικίνδυνες σωματικές βλάβες. Οι ποινές κάτω του ενός έτους ήταν εξαγοράσιμες. Αυτές ήταν οι περισσότερες από τις ποινές που επευλήθησαν στους υπεύθυνους για όλο το στρατιωτικό καθεστώς, αλλά και για το γεγονότο του Πολυτεχνείου που βίωσε η Ελλάδα. Το οποίο καλούνται οι κατηγορούμενοι έχει την έννοια της κατήλυνης και κατατόπων αρμοδιότητας αυτού για ουχή του κτηρίου ενώπιον του οποίου, εν το οποίο διεξάγεται η νύχη. Δεν κατάλαβα τώρα τι που είπατε, πώς θα πάρει κάποιος λόγος, γιατί όχι, δεν θα τον διαβάζουμε το λόγο. Ποιος το ξέρει το λόγο. Είσαι ασφαλής. Μάλιστα, μας ενδιαφέρεται. Όχι, μα δεν είναι το νόμο. Μα δεν είναι, όχι. Κύριε Κοτακτή, δεν κερδίσετε 4 δεν θέλω να δικαστώ, δεν είναι εκεί, κύριε Πρόεδρε. Και δεν μπορεί ο κύριος επίτροπος μας να μην έχει εντύπωση στους κύριους μαζί μας να το δικαστώ, καλά είναι καθηγή. Όχι, η καθηγή είναι αρμοδιότης. Πώς διορίζεται, είπε ο κύριος του κύριου του εδώ είναι ο τόπος, κύριε Επίτροπε. Το δικαστήριο μου έχει έμπρα. Δεν είναι εγώ η κύριε, είναι εγώ η καθηγή. Νομίζω ότι θα βάλω τα αρχική στην τελευταία αρχή γιατί. Μάλιστα δεν θα το γνωρίζετε. Κύριε Παπαγιώνα, αν μπορώ να συμφωνήσω. Λοιπόν, εφόσον μιλούμε επί νομικών θεμάτων, νομίζω ότι πρέπει να σεβαστώ με την αγαπία δύο λόγους. Τώρα, το τι καλύψει ή ποια σκοπιμότητα έχει, το τι θα χάσω ή οτιδήποτε διαδήποτε αριστεύσει, δεν μπορεί να αισθανθεί. Καθένα μπορεί να πάει σε μια δημοκρατία σου και να λέει εγώ αυτό νομίζω ότι έπρεπε να έχει ένα συνεδρία στο καθήκον. Νομίζω ότι. Σα αναφέρω. Δηλώσετε τον κύριο Αρπατάκη, κύριε Πρόεδρε, καθόλου τη αποφάσια μα, επειδή αντιλαμβάνομαι το θέμα τη διαδικασία. Συμφωνώ ότι η σουβέντα με αδερφή συμπεράσπιση γι' αυτό από δύο λάθη. Συμφωνώ ότι δεν θα συμμετάσχω τη διαδικασία τη διαδικασία. Επιφυλασσόμενο να κάνω μια διακρίνηση για τα. Αυτά εν ολίγης ήταν τα περισσότερα από τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν τα 7 πέτρινα χρόνια. Τα χρόνια τα οποία διακυβέρνησε η Χούντα, το ολοκληρωτικό καθεστώς που πήγε την Ελλάδα πολλά χρόνια πίσω. Οι φοιτητές, αυτή η ελπιδοφόρα κίνηση ήταν αυτή που ξεκίνησε και συνεχίζεται ακόμα και σήμερα, 40 χρόνια μετά, να ελπίζει για ένα καλύτερο αύριο. Ήταν μια κίνηση για τη δημοκρατία, για την ελευθερία, για την παιδεία, για όλα αυτά τα δικαιώματα που πρέπει συνεχώς να διεκδικούμε. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο για τις εργασίες που έκανε για να δείτε αυτές τις εικόνες, για να μπορείτε να έχετε αυτές τις πληροφορίες στις οθόνες και μέσα από την τηλεόραση του Ζούγκλα. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω για το μαραθώνιο συνδέσεων τον πολύ καλό συνάδελφο Λάμπρο Παναγιώτου, τον Σωτήρη Σκουλούδη, Πέτρο Σιδερέα και Παναγιώτη Σαγκούρη που βρέθηκαν στο Πολυτεχνείο και μπόρεσαν να μας δώσουν τα γεγονότα και όλες τις εξελίξεις που συνέβησαν σήμερα 40 χρόνια μετά στην επέτειο. Από όλους εμάς, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.